θα είχε γίνει τίποτα, και αν δεν είχε τα κότσα και τη δύναμη και το στένος ο εισαγγελέας Ιωάννης Αγγελής να πάρει αυτή την πρωτοβουλία και να στραφεί εναντίον του, και αναμένεται βέβαια η διαλυσή του. Απόψε έχω την τιμή, την ξεχωριστή τιμή, θα έλεγα και την υπερηφάνεια της εκπομπής, να έχω κοντά μου έναν άξιο κληρικό, έναν όρθιο κληρικό, έναν ορθόδοξο κληρικό, επιμένω όσο και να φαίνεται σχήμα οξύμορο, έναν ορθόδοξο Έλληνα κληρικό. Γνωστό σας από άλλες εκπομπές, από μόνιμες εκπομπές που έχει εδώ και από αγώνες που έχει κάνει για την Ορθοδοξία. Είναι ο πατέρας Εμμανουήλ Καλύβας. Εγώ χαίρομαι όταν έχω απλούς εδώ, όπως θα έλεγε και ο λαός, και όπως λέει ο λαός, παπάδες. Εμένα το Ράσο με συγκινεί, γι' αυτό και λέω συχνά ότι πιστεύω δίκην Ρώσου, χωριάτη ή Μουζίκου καλύτερα αν θέλετε. Και με συγκινεί το Ράσο, εκείνο το Ράσο, το τιμημένο Ράσο, το Ράσο το απλό, το Ράσο που το φέρουν όμοι, που ξέρουν ακριβώς τι σηκώνουν, όμοι που πολλές φορές περπατάνε στους δρόμους και νιώθουν ότι είναι βαθύ σκοτάδι γύρω. Θέλω ο πατήρ Εμμανουήλ Καλύβας να μας διαφωτίσει απόψε με τις γνώσεις του, με τις βαθύτατες γνώσεις του, τις αντικειμενικές γνώσεις του, τι ακριβώς, πέρα από όσα βγήκαν από τις καταγγελίες, πέρα από όσα βγήκαν από τις εισαγγελικές μελέτες και έρευνες, τι ακριβώς είναι το ΚΕΦΕ και αν αυτά τα οποία ευαγγελίζεται και πρεσβεύει μπορούν να αποτελούν έστω και μία θρησκεία αποπλανημένη και πλανημένη από τον σωστό δρόμο, διότι υπάρχουν θρησκείες, υπάρχει ο βουδισμός, υπάρχει ο μουσουλμανισμός, υπάρχουν πολλές, πάρα πολλές θρησκείες οι οποίες κάπου πατάνε, εάν μπορούμε να πούμε ότι με το ΚΕΦΕ μπορεί κάποιος να πατήσει κάπου. Πατέρα, σας υποδέχομαι εδώ με πολύ σεβασμό στην εκπομπή, γνωστός και πλούσιο το έργο σας, γνωστοί οι αγώνες σας, και να τώρα που σμίξαμε και μαζί, είναι η πρώτη φορά που βγαίνουμε μαζί στον αέρα για ένα τόσο δύσκολο θέμα και για μια τόσο δύσκολη περίπτωση που βασανίζει κυριολεκτικά δεκάδες οικογένειες. Θα ακολουθήσουν εκπομπές από οικογένειες οι οποίες θα έρθουν εδώ, παιδιά τα οποία θα φτάσουν εδώ πέρα με δράματα τα οποία φέρουν στους ώμους τους από το ΚΕΦΕ και από άλλες αιρέσεις, για να προχωρήσουμε και σε άλλες αιρέσεις. Θέλουμε τη δική σας συμβολή, πέρα από όσα εμείς δημοσιογραφικά έχουμε θίξει, έχουμε αναφέρει, έχουμε παρουσιάσει, γιατί εγώ είμαι πάντα της γνώμης ότι αυτό που λέγεται, που το λέει ο λαός βέβαια, ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς, εσείς είστε ο παπάς, εγώ είμαι ο ζευγάς εδώ πέρα της δημοσιογραφίας, να φέρω το θέμα, εσείς όμως να το αναλύσετε με την πραγματικότητα και με την αντικειμενικότητα η οποία σας διακρίνει απάνω στα θέματα της θρησκείας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Γρηγόρη, και πιστεύω ότι εσείς είστε ιεραπόστολος, ομολογητής, απολογητής της πίστεως. Δεν είστε ζευγάς. Εκτός και είπαμε ότι ζευγά σημαίνει ότι σκάβετε σε βάθος και σπέρνετε των σπόρων της αλήθειας και του αγώνος του αντιαιρετικού, που μπορούμε να πούμε ότι δεν ακμάζει στην πατρίδα μας, παρότι πλήθος αιρέσεων μας απειλούν, παρότι κάθε νορία βάλεται πανταχώθεν και σε κάθε συνοικία φυτρώνουν στέκια αιρέσεων. Δεν έχουμε να αναπτύξει, δυστυχώς το λέω αυτό, το αντιαιρετικό μας έργο. Η δική σας προσπάθεια και συμβολή αποτελεί μία μοναδική, θα έλεγα, περίπτωση που δεν έχει ένα ξεθύμασμα μιας εκπομπής και τελειώσαμε. Εσείς μιλάτε κάθε μέρα
και συστηματικά οργανωμένες εκπομπές. Σας παρακολουθούμε χρόνια τώρα και επομένως έχετε την σφραγίδα του ομολογητού της πίστεως και του απολογητού που με θυσία, όπως και το ομολογείτε εσείς, με θυσία προσφέρετε αυτή την διακονία. Θα έλεγα αυτό το λειτουργήμα στην Εκκλησία. Ποιος θα μας ενημερώσει για τη σαϊεντολογία ή τις άλλες αιρέσεις, εάν η τηλετόρα δεν κάνει αυτό το έργο που κάνει? Τα θρησκευτικά έντυπα, βιβλία, μεγάλα και πολυσέλιδα, δεν φτάνουν στα σπίτια, ούτε και στις ενορίες. Αν πάρετε και ζητήσετε σε μια ενορία, δείχτε μου τι αντιαιρετικά βιβλία έχετε, ίσως κανένα. Στις 100 ενορίες, ίσως οι 95 να μην έχουν ούτε ένα αντιαιρετικό βιβλίο. Φανταστείτε τα σπίτια. Δεν έχουν ενημέρωση. Δεν έχουν ούτε και έντυπο. Ο ζωντανός λόγος που με τόσον ρέουσα γλώσσα τον χειρίζεστε, κύριε Γρηγόρη, μας έχει συγκινήσει και έχει ωφελήσει όσοι μας συναντούν, άσχετα από τοποθετήσεις ιδεολογικές, κομματικές κλπ. Παραδέχονται το μεγάλο αυτό έργο και ότι έχουν ενημερωθεί. Υπάρχει όμως και κάποιο εχθρικό κλίμα. Εννοείται ότι ο διάβολος δεν χρωστάει καλό να κάνει. Είτε ο φθόνος δεν ανέχεται να αναπτυχθεί κάποιο έργο που δεν μπορούν να μονοπολούν κάποια γραφεία εκκλησιαστικά, τα οποία πιστεύω δεν έχουν επαρκέσει στο θέμα αυτό. Βέβαια, δεν θέλω να κάνω κριτική και να πω σκληρές αλήθειες. Δεν έχω τη δυνατότητα αυτή. Διευνοεί τους λόγους. Δεν είναι έπειτα εκκλησία μόνο κάποια γραφεία επιτελικά, τα οποία και δεν έχουν την επιτελική δομή και το προσωπικό που χρειάζεται για δράση. Να μην προκαλέσω και πω στοιχεία πολύ συγκεκριμένα. Ποιο είναι το επιτελείο μας? Και έπειτα και σε κάθε Μητροπολία. Ποιο είναι το επιτελείο? Ένα τίποτα σχεδόν στις περισσότερες Μητροπόλεις. Επομένως, το έργο το οποίο επιτελείται εδώ, εσείς, με τόσο ζήλο, με τόση επιμόνη, με τόση αυτοθυσία, μας έχει συγκινήσει και είναι απαραίτητο. Είναι έργο εκκλησίας. Πιστεύετε, εκκλησιάζεστε, η τηλετόρα προβάλλει εκκλησιαστικό λόγο, το Ευαγγέλιο, αγαπάτε τα μοναστήρια, όπως το έχετε αποδείξει, και την εκκλησία. Επομένως, δεν είστε παρά την εκκλησία, αλλά εν τη εκκλησία, ως μέλος ζωντανό της εκκλησίας, και ο λόγος σας είναι λόγος εκκλησιαστικός. Λόγων δεν έχουν μόνο ελασσοφόροι, ούτε η καρέκλο, θα λέγουμε βιομήχανη, για να πω αυτή την φράση, που πιάνουν μια καρέκλα και λένε να κυλάει ο μισθός, δεν θα κάνω παρά κάτι που θα με κουράσει. Θαυμάσαμε την επιμονή σας. 15, βέβαια, 15 είναι οι τελευταίες. Τελευταίες για το κέφι. Και πέρσι και πρόπερσι. Ναι, βέβαια, συνέχεια είναι το θέμα, δεν το έχουμε αφήσει, δεν το έχουμε καταλήξει. Και για το χιλιασμό. Ούτε από την εφημερίδα, ούτε από την τηλεόραση. Αλλά οι 15 εννοούσα 15 συνεχείς εκπομπές που έκανα. Αυτό είναι έργο εκκλησίας. Έργο εκκλησιαστικό. Που έρχεται, όχι παράλληλα, έρχεται αλληλοπεριχωρούν στο έργο της εκκλησίας. Δεν διακρίνουμε κλήρο και λαό. Εγώ, πατέρα Μανουήλ, το κάνω όχι για να αποκτήσω σταθμό σε ακροματικότητα, ούτε για να μπω σε ένα τομέα ότι ο σταθμός θα παρουσιάζει θρησκευτικά θέματα. Εγώ το ετώνησα, το τονίζω και το λέω, μπορεί να είμαι από τους πλέον αμαρτωλούς Έλληνες, αλλά πιστεύω δίκην Ρώσου, επαναλαμβάνω, Χωριάτη. Και πιστεύω ότι τούτος ο τόπος έζησε, μεγαλούργησε, προχώρησε, έκανε πίσω, έκανε μπροστά, έζησε έχοντας τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Ακριβώς. Πέρα από τις παραδόσεις και πέρα από την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό, από αυτό που φέρει απάντου τον Ελληνισμό, αυτό το παντρολόγισμα Ελληνισμού και Ορθοδοξίας, ο τόπος θα σβήσει.
ο τόπος θα παραδοθεί. Μάλιστα. Και γι' αυτό θυμώνω όταν βλέπω μία αδιαφορία, όταν βλέπω μία σιωπή σε κάποια θέματα, και γι' αυτό προχώρησα και στο γνωστό να κάνουμε αυτό το αντιαιρετικό κίνημα, διότι ήταν μεγάλη η απώλεια του πατρός Αντωνίου Αλευζοπούλου. Μεγάλη απώλεια, πάρα πολύ μεγάλη απώλεια. Και διότι, το λέω ξεκάθαρα πλέον αυτό, εγώ το λέω ξεκάθαρα, δεν το λέω εσείς, εγώ το λέω ξεκάθαρα, δεν άφησε διαδόχους. Ναι. Απεδείχθη ότι κάποιες δυνάμεις, κάποιοι μεγάλοι, βραχυκυκλώνουν. Ναι, όχι, και δεν αφήνουν διαδόχους. Δηλαδή, δεν υπάρχει συνέχεια, δεν μπορεί να υπάρξει συνέχεια του Αντωνίου Αλευζοπούλου, του πατρός Αντωνίου Αλευζοπούλου. Δεν μπορεί να υπάρξει συνέχεια. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι τεταγμένοι, έρχονται έτοιμοι να επιτελέσουν, να προχωρήσουν ένα έργο. Μάλιστα. Δεν γίνεται να έχουν συνέχεια αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, το έργο αυτό του πατρός Αντωνίου Αλευζοπούλου, ευτυχώς που έμεινε σε βιβλία, ευτυχώς που έκανε αυτόν τον αγώνα, δεν μπορεί άλλο να προχωρήσει. Δεν μπορεί να προχωρήσει με όσους πιθανώς να είχε στο μυαλό του να τον διαδεχτούν, με όσους πιθανώς η Εκκλησία να άφησε, με όσους πιθανώς να θέλουν να συνεχίσουν. Mm. Δεν γίνεται πλέον. Εδώ το έργο, το ΚΕΦΕ, προχωράμε τώρα, ήρθαμε εδώ πέρα και βρήκαμε στα αυτοκινητά μας απ' έξω ΚΕΦΕ κολλημένο. Mm. Στα φάξ μας θέλουν ΚΕΦΕ. Στις πολυκατοικίες πάνε ΚΕΦΕ. Σε νορίες απ' έξω έρχονται ΚΕΦΕ. Και όχι μόνο αυτό, και άλλες και χιλιαστέ και όλες οι ιερές οτιδήποτε. Εάν δεν πολεμηθούν με τον ίδιο τρόπο, δεν μπορείς εσύ να σε πολεμάει ο άλλος, να έχει βγει πλέον με καταδρομής έξω, γιατί καταδρομής είναι όλοι αυτοί. Και εμείς να καθόμαστε να κάνουμε δουλειά γραφείων ή να σμίγουμε. Σου να κάνω λάθος, ίσως η δομή του μυαλού μου να είναι λαθασμένη. Αλλά δεν μπορούμε να σμίγουμε εμείς και να λέμε, ξέρετε κάτι, πατέρα Εμμανουήλ, βγάλτε μας ένα λόγο τώρα, ναι, να μας πείτε τι είναι το ΚΕΦΕ ή τι είναι εκείνο ή τι είναι εκείνο. Δεν έχει δράση. Ακριβώς. Δράση δεν είχαν και οι Απόστολοι. Ακριβώς. Δράση δεν είχαν και οι μάρτυρες Εκκλησίας. Ακριβώς. Δράση δεν είχαν παντού. Καθίσανε στις έδρες. Και όλοι έδρες οι μεγάλοι ιεράρχες. Λοιπόν, δράση δεν είχαν. Είχαν τον τομέα αυτό, τον απολογητικό, σε μεγάλη ένταση. Λοιπόν, εδώ είναι ο αγώνας. Κάναμε αυτό το αντιαιρετικό κίνημα. Δεν απέδωσε οικονομικά ως τώρα, και δεν απέδωσε οικονομικά, όπως του λέω, για να μην παραξηγούμεθα. Διότι εγώ έχω κάνει άλλη μια εξήγηση και τη λέω κάθε εκπομπή και θα μου επιτρέψετε να την πω και τώρα. Ναι. Ότι ο λογαριασμός είναι στην Ιωνική Τράπεζα. Μάλιστα. Τα λεφτά όταν θα έρθει η ώρα θα πάρθουν. Και ο καθένας θα έχει, γιατί εμείς δεν πήραμε αποδείξεις, θα έχει την απόδειξή του. Μάλιστα. Οπότε θα πάρει και απόδειξη σχετική από το αντιαιρετικό κίνημα. Εάν βέβαια μαζευτούν τα λεφτά, είναι πάρα πολύ λίγα τα λεφτά. Μάλιστα. Δεν αγγίζουμε ούτε να δώσουμε τα 3 ενίκια που θέλουμε. Μάλιστα. Διότι εγώ σκοπεύω και όλοι όσοι ξεκινήσαμε να κάνουμε γραφεία κάπου κεντρικά στην Αθήνα. Δεν ξέρω, έτσι αν το βλέπετε και εσείς. Να είναι προσιτά σε όλο τον κόσμο. Ναι, να είναι προσιτά σε όλο τον κόσμο, να έχουμε μια μεγάλη φωτεινή ταμπέλα. Ακριβώς. Να κάνουμε εκδόσεις, να έρχεται κόσμος, να έχουμε αυτοκίνητα να πάμε προς την επαρχία. Διότι τώρα, επιμένω, το να πιάσουμε γραφεία και να καθίσουμε εκεί πέρα και ένας να κάνει τον πρόεδρο, ένας να κάνει τον Γενικό Γραμματέα, ναι, ναι, ο άλλος να κάνει τον Ιεραπόστολο μέσα στα γραφεία, δεν βγαίνει τίποτα. Ακριβώς. Εγώ δεν έχω ούτε ανάγκη προβολής, ούτε ανάγκη δόξας. Ούτε θέλω προβολή, ούτε δόξα. Δεν μου χρειάζονται αυτά. Όχι ότι τα έχω, δεν τα θέλω. Έχει προπηθήσεως. Αλλά από εκεί και πέρα δεν έχω ήδη. Σκεφτήκατε πολύ σοφά και μπορώ να πω ότι το Πνεύμα του Άγιον δεν πνέει μόνο στα καλλιμάφια. Και εσείς με σταματήσατε. Και εσείς με σταματήσατε. Ναι. Και άλλος ένας κληρικός. Και εσείς με σταματήσατε. Και ένας κληρικός και από ένα μοναστήρι εδώ της Αττικής. Όταν είπα ότι εγώ, κύριε, δεν μπορώ άλλο, μέσα στο τέλη Νοεμβρίου θα μαζέψω αυτά τα χρήματα όσα είναι, 100, 200, 300 χιλιάδες, πόσα είναι, 500, 7 δισεκατομμύρια, θα μαζέψω και δεν θα σας πάω, θα σμίξουμε κάπου και θα σας πω, κύριε, φέρτε τις αποδείξεις σας, θα έχω εδώ έναν άνθρωπο στη τηλετώρα να τους μετράει τα χρήματά τους στον καθέναν όσα έχουν καταθέσει. Εσείς με σταματήσατε να μην προχωρήσω αυτή τη λύση, διότι δεν μπορώ άλλο αυτό το άγχος. Υπάρχει ένα άγχος μέσα μου. Ναι. Βλέπω δηλαδή με πολύ πίκρα να δίνονται λεφτά, να κάνουν αγώνες άλλους, να γίνονται δωρεές, ναι. Και δεν, σε αυτό που χτυπάει τις πόρτες. Ναι. Που χτυπάει τις πόρτες όλων, που χτυπάει τις πόρτες της Ελλάδος. Ναι. Λέει ο εισαγγελέας ότι είναι ξένες δυνάμεις, κατασκοπία γίνεται σε βάση σειράς. Και δεν συγκινείται κανείς.
Κοιτάξτε, θα επιμείνουμε, θα γίνει αντιληπτό πλέον το σχέδιο αυτό για το κίνημα το αντιαιρετικό και είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθούν τουλάχιστον πολλές οικογένειες χριστιανικές, οι οποίες δεν θα έχουν βάρος μεγάλο να σηκώσουν. Μακάρι, αυτό εγώ σας είπα ότι θα είχα πλέον αποσυρθεί από αυτήν την ιστορία αν δεν είσαστε εσείς. Θα προχωρήσουμε και... Εσείς και ένας ηγούμενος εκκλησίας παλαιομερολογητών, μοναστηριού παλαιομερολογητών, ο οποίος δεν θα κάνει πίσω καθόλου. Βέβαια. Δεν πρέπει να γίνει πίσω καθόλου, δεν πρέπει να τους περάσει. Αυτή η σκέψη σας πιστεύω ότι είναι κατέμπνευση Αγίου Πνεύματος και κάθε καλό συναντά εμπόδια και εδώ φαίνεται ότι μας πολεμάει ο πονηρός, το οποίο δεν θα γίνει το χατήρι. Θα επιμείνουμε, θα βρούμε τους συνεργάτες, εθελοντές που θα στελεχώσουν και καθηγητές πανεπιστημίου και θεολόγους και κληρικούς και οποιουσδήποτε που έχουν μια γνώση των πραγμάτων και άλλους που θέλουν να κάνουν πρακτικές δουλειές ή με τα αυτοκίνητα τους να εξυπηρετήσουν μια αποστολή. Πιστεύω ότι... Είναι συγκινητικό, πατέρα, Εμμανουήλ, ότι πολλοί απλοί άνθρωποι έρχονται και λένε να προσφέρουν τις υπηρεσίες μας. Απλοί άνθρωποι. Απλοί άνθρωποι που τους βλέπεις ότι δεν έχουν και σου λέει, ήρθε μια γριά πριν από λίγες μέρες και μου λέει, εγώ πήγα και κατέθεσα 49 δραχμές, 50 δραχμές. Έτσι. Νομίζω ότι ο βολός της γυναίκας αυτής θα ευλογηθεί. Είναι η καλύτερη προσφορά. Η καλύτερη προσφορά. Αλλά μπορούσαν να βρεθούν 10 άνθρωποι, εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο. Ούτε άλλωστε είναι όταν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, εγώ έταξα από τους πρώτους έταξα ότι δεν θα μετέχω στο πρόστατιό. Δεν θα μετέχω ούτε σε προεδρία, ούτε σε διευθύνσεις, ούτε τίποτα. Αυτά τα είπα για τον κύριο Ρίζο, για τον κύριο Ζαφυρακόπουλο, για όλους τους άλλους. Εγώ μπαίνω μπροστά στον αγώνα, επειδή ίσως ξέρω κάτι περισσότερο τα εκκλησιαστικά θέματα, ίσως επειδή διάβασα τις αιρέσεις, επειδή ασχολούμαι περισσότερο με την εκκλησία, να πω μπροστά από εκεί πέρα, εγώ δεν θέλω αναμίξεις τέτοιες. Θα είμαι ένας απλός στρατιώτης, τίποτα. Όλοι θα καταθέσουν την πείρα τους και θα συμβάλλουν θεωρητικά και πρακτικά. Κανείς δεν είναι άχρηστος και η γριούλα αυτή με τις 49 δραχμές. Σαφώς. Κάνει προσευχή, θα είναι ενίσχυση πολύ μεγάλη. Προχτές ήρθε μία δασκάλα από τη Φλόριντα. Ίσως με ακούει και 5 αδέρφια, 5 δασκάλες. Ναι, έτσι. Ναι. Είναι άνθρωποι του Καντιώτη. Και μου είπε και όλοι μας είμαστε στο πλευρό να ξεκινήσουμε να είμαστε εκεί, να αρχόμαστε να δουλεύουμε. Ωραία. Το θέμα είναι τώρα να το οργανώσουμε κάπως, να το προβάλλουμε. Το θέμα είναι να οργανωθεί, να μπορέσουμε να έχουμε την οικονομική άνεση. Ξέρω... Να πιάσουμε τα γραφεία, να νοικιάσουμε, να πάρουμε τα γραφεία, να νοικιάσουμε εκείνα. Υπάρχουν καμία σειρά από έξοδα. Ναι. Ούτε εγώ έχω καμία φιλοδοξία να αναλάβω προεδρυλίκια κλπ. Απλώς να καταθέσω κάποια πείρα που έχω στα θέματα αυτά και τον ζήλο μου να αγωνιστώ για το θέμα αυτό. Μπορούμε να δείξουμε μια κάρτα που θα έχει τον αριθμό λογαριασμού. Βεβαίως. Γιατί παρακαλώ να δείξουμε την κάρτα αυτή. Συνήθως περνάει μια εικόνα κινουμένη και ίσως να έχουν νομίσει ότι είναι αριθμός τηλεφώνου. Όχι, θα τη δείξουμε. Αγαπητοί τηλεθεατές, σας παρακαλώ πάρτε χαρτί και μολύβι. Όλοι παρακαλώ να πάρετε χαρτί και μολύβι, άσχετα αν θέλετε να μας βοηθήσετε, να βοηθήσετε το έργο του Θεού. Γιατί όπως αναφέραμε, δεν είναι έργο δικό σας. Ούτε έργο δικό. Σαφώς. Είναι έργο του Θεού. Συλλογική ήταν η προσπάθεια. Έργο της Εκκλησίας. Όταν βλέπαμε εδώ πέρα τους ανθρώπους όλους αυτούς και ερχόντουσαν, τις μανάδες, τα αδέλφια, τις αδερφάσεις και κλαίγανε για τα παιδιά τους, είπαμε να κάνουμε κάτι. Βεβαίως. Έπρεπε να αντιδράσουμε. Να προλάβουμε το κακό. Και όλη αυτή η απόφαση ήρθε μετά τον θάνατο του πατρός Αντωνίου Αλευριζόπουλου. Διότι αν ζούσε ο πατέρας Αντωνίου Αλευριζόπουλου, θα τον τραβούσα προς τα εδώ. Θα τον τραβούσα προς τα εδώ. Να αναλάβει προσωπικά. Θα ανέλαβανε προσωπικά και εγώ θα του ετοίμαζα από κάτω τις ομάδες κρούσεως. Σωστό. Διότι εδώ θέλει. Πατέρα Μανώλη, μην τα λέει τα πράγματα ακριβώς. Θέλει δουλειά και θέλει ομάδες κρούσεως. Τελείωσε. Και τόλμη. Και τόλμη. Μπαμπρίζα αυτή, μπαμπρίζε εμείς ας πούμε, σπίτια αυτή, σπίτια εμείς. Και τη στιγμή που έχουμε στο λεκανοπείο δικής... Είπατε κάτι σοφό και είναι το σοφό το είπατε βέβαια, αλλά είναι ίσως από τα πικρότερα πράγματα. Από τα πικρότερα πράγματα που άκουσα σε όλες αυτές τις ημέρες της έρευνας. Ότι αν πάμε στις εκκλησίες, σε όλες τις ενορίες, στις 100 ζήτημα βρούμε σε 5, σε 4
ένα αντιαιρετικό βιβλίο. Και θα έλεγα και αν βρούμε και ανθρώπους οι οποίοι να κατέχουνε να το διάβασαν. Να το διάβασαν. Ή να είναι έτοιμοι να μπορέσουν να πολεμήσουν. Ακριβώς. Καταλάβατε. Βέβαια η Αθήνα είναι μια μεγάλη επαρχία, μια μεγάλη πολιτεία. Ο παπάς έχει χάσει την δύναμη που είχε στην επαρχία που ζήσαμε εμείς. Είχε λιγότερους. Που είχε την ενορία, που ήξερε τα σπίτια, που πέρναγε στα σπίτια, που ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έδινε τη συμβουλή. Τώρα είναι μια ανωνυμία γύρω από την ενορία. Υπάρχει μια ανωνυμία. Αλλά όταν μου λέτε ότι. Πολυπληθείς ενορίες. Ωραία, αν μου λέτε ότι μαμούθ, είναι πέντε άντοξαν, είναι του θανατά δουλειά. Βεβαίως. Μπορεί στα σπίτια τους να έχουν κάποιοι θεολόγοι ιερείς βιβλία αντιαιρετικά, αλλά δεν γνωρίζω αν τους δόθηκε ευκαιρία να τα μελετήσουν. Και αν τους δόθηκε ευκαιρία, ή επεδίωξαν να τα χρησιμοποιήσουν ως όπλα. Δεν θέλω να σας πικράνω, γιατί να μην τους δοθεί ευκαιρία να το μελετήσουν. Λέμε. Εσείς γιατί δεν... Έκαστος όπως... Εφοετάχνει. Φερρυπίν, το βιβλίο αυτό το είχα ξαναδείξει, ο ναζισμός με άλλο πρόσωπο, που καυτηριάζει το ΚΕΦΕ. Μάλιστα. Πόσοι το έχουν πάρει και πόσοι το έχουν διαβάσει. Και πόσοι το έχουν κάνει όπλο να αγωνιστούν. Είναι το Πατρός Αντωνί. Είναι έκδοση του 1996. Μάλιστα. Ας το δείξουμε λοιπόν αυτό. Ναζισμός με άλλο πρόσωπο. Που απαντάει στους κατηγόρους που ήθελαν να τον πούν ότι ήταν ναζιστής. Ναι. Το ΚΕΦΕ που τον έλεγε μαζί με κάποιους δημοσιογράφους ότι ήταν ναζιστής. Ναι, όλα αυτά, ναι. Και τους απαντάει ότι... Επλήρωσαν μέχρι την ΕΕΠ για να βρουν στοιχεία. Να δείξουμε και ένα άλλο βιβλίο. Νεοφανείς αιρέσεις. Ένα θαυμάσιο πάλι βιβλίο που εξετάζει αυτές τις αιρέσεις και το ΚΕΦΕ, τη συνταγματολογία γενικά, και άλλες αιρέσεις καταλυτικές, θρησκείες, παραθρησκείες που δρούν καταλυτικά στην πατρίδα μας. Ήταν απώλεια για, λοιπόν, για την ορθοδοξία και για το έθνος. Ναι, και πώς το έχουν διαβάσει. Και πώς το έχουν κάνει όπλο τους. Και όσοι δεν το καταλαβαίνουν, με ποια λόγια, ας πούμε, απλούστευση έγινε από τις σελίδες που έχει τις 340 να γίνουν, ας πούμε, ένα 16σέλιδο ώστε να διαβάσει και ο φτωχός και ο αγράμματος. Ναι. Και πάρα πολλά άλλα βιβλία τα οποία... Αυτό ακριβώς που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε εμείς. Εμείς θα προσπαθήσουμε να εκλαϊκεύσουμε τα πράγματα. Να γίνουν προσιτά στον... Και να γίνουν, ας πούμε, προσιτά, όπως το λέτε... Τον κοινό αναγνώστη. Σαφώς. Με 16 σελίδες, με 20 σελίδες, με 2 σελίδες... 2-16 σελίδες. Με 2 σελίδες, με 1 σελίδα, ακριβώς. Να του πούμε ακριβώς ποιος είναι ο κίνδυνος. Διότι όταν θα δεις, βλέπεις μία φωλιά και βλέπεις ένα κεφάλι φιδιού, δεν είναι ανάγκη να κάνεις τις αναλύσεις πώς είναι η φωλιά, τι είναι η φωλιά. Βλέπεις το κεφάλι και εκεί και θα το χτυπήσεις, ας πούμε. Κατά κέφαλι. Και, και μετά βλέπουμε τι γίνεται από εκεί πέρα. Έτσι μας υφασίσουμε. Και όπως αντελήφθημε και η πείρα μας εδίδαξε τα χρόνια που είναι η τηλε τώρα, δεν κάνει διακρίσεις. Εκφράζεται, πιστεύω, εκκλησιαστικά. Σαφώς. Και δεν αποκλείει κανένα. Όχι, δεν έχω. Δεν μπορούν όλες οι... Δεν έχω καθόλου κανέναν. Έχω σκεφτεί μάλιστα να καλέσω εδώ και δύο εκπροσώπους άλλων εκκλησιών, και της Καθολικής Εκκλησίας, η οποία αντιμετωπίζει η Ιταλία, και Προτεστάντη θα καλέσω εδώ πέρα, οι οποίοι και αυτοί αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, και οι Προτεστάντες αντιμετωπίζουν και αυτή τη στιγμή στην Αγγλία τεράστιο πρόβλημα με τη Σαντιολογία, αλλά και η Καθολική Γαλλία. Και Γερμανία. Θα καλέσω και ξένους κληρικούς εδώ για να μας πούν τις απόψεις τους. Να μας δώσουν κάποιο υλικό για την χώρα τους. Γιατί έχουν και αυτοί, ας πούμε, το ίδιο πρόβλημα που έχουμε και εμείς. Υπάρχουν τώρα εδώ στην Ελλάδα τόσες θρησκευτικές κινήσεις. Ναι. Οι οποίες δεν μπορούμε να πούμε είναι έξω από την Εκκλησία, είναι μέσα στην Εκκλησία. Εργάζονται, προσφέρουν έργο. Γιατί η Εκκλησία δεν τις αξιοποιεί. Ευκαιρία είναι η τύρη τώρα να εκφραστεί εκκλησιαστικά και να πει όσοι θέλετε προσέλθετε. Πάσης, ας πούμε... Κοιτάξτε να δείτε, οι εκκλησιαστικές οργανώσεις, δυστυχώς ή ευτυχώς, έχουν πιάσει τα μάνητα μεταξύ τους. Ναι. Όταν υπήρξε κάποτε με πρόταση του... Εδώ είναι ο συνεργάτη μας, του κύριου Φράγκου, τον οποίο γνωρίζετε. Υπήρξε μια πρόταση να γίνει ένας ραδιοφωνικός σταθμός πολύ πριν από τη γίνει στον Πειραιά ή της Εκκλησίας της Ελλάδος, να κάνει οι οργανώσεις να κάνουν ένα σταθμό και να σμίξουν η Ζωή, ο Σωτήρας, ο Σταυρός του Κατιώτη, όλοι αυτοί. Ο Μέν Κατιώτης είπε, ναι,
και βέβαια δεν το αξιοποίησαν τον και το έκανε το σταθμό στη Φλόριντα, οι άλλοι δεν έσμιξαν να κάνουν ένα σταθμό που ήταν μια ευκαιρία να έχει και η Εκκλησία της Ελλάδας να έχει ένα τηλεοπτικό σταθμό. Γιατί να είναι το κανάλι 62 ή άλλα κανάλια και να μην έχει η Εκκλησία της Ελλάδος. Εγώ εννοώ... Υλικό δεν έχει, πατέρα Εμμανουήλ. Πολύ. Δεν έχει πνευματικούς ανθρώπους. Και πρόσωπα. Δεν έχει πρόσωπα να εργαστούν. Δεν έχει πρόσωπα να εργαστούν. Και θελοντικά. Και από τη Ριζάριο μπορούσε να πάρει και ιερείς μπορούσε να πάρει και κληρικούς μπορούσε να πάρει και όλους τους επισκόπους. Και επισκόπους μπορεί να πάρει. Βεβαίως. Να σας πω ένα απογοητευτικό. Έχω ενοχλήσει ως την ώρα κάπου 72 επισκόπους για το ΚΕΦΕ. Ξέρετε ότι από τους 72 ή 69 έχω τον κατάλογο στο γραφείο μου απάνω. Μου είπαν δεν ανακατευόμαστε με αυτές τις δουλειές. Άκω. Λυπηρό είναι αυτό. Δεν ανακατευόμαστε με το ΚΕΦΕ. Είναι λυπηρό είναι αυτό. Επομένως... Ενδιαφέρον έδειξε προς τιμήν του, εγώ δεν του χρωστάω και πολλές καλές κουβέντες, ναι, γιατί έχω και επικρατεί στο παρελθόν, ο Νίν Αττικής. Παντελεήμων. Παντελεήμων. Μάλιστα. Ο Παντελεήμων με είδε σε μια εκδήλωση και με συνεχάρει για την προσπάθεια αυτή και μου είπε εγώ ό,τι θέλεις θα σε βοηθήσω. Μάλιστα. Είναι νέος, έχει ενδιαφέρον, ζήλων για να εργαστεί στην για να καταθέτουμε την αλήθεια, ε. Ναι, ναι. Και έχει και μεθοδικότητα. Επομένως υπολογίζουμε πολύ σε αυτή την υπόσχεση. Μάλιστα. Μακάρι. Μετά, εγώ δεν βλέπω την προσέλευση οργανώσεων με την έννοια μπαϊράκια για να μαλώνουμε, ενώ κατά εκκλησιαστικών τρόπων που θα έχουμε ένα μπαϊράκι, τον Χριστό, την Εκκλησία του και όλοι θα είμαστε στρατιώτες. Μα σας το είπα ότι η όλη προσπάθεια αυτή θα ξεκινήσει μόνο με ένα σκοπό, ας πούμε. Θα ξεκινήσει να πολεμήσουμε τις αιρέσεις. Δεν πρόκειται ούτε πρωτοκαθεδρίες να κάνουμε, ούτε θα μοιράσουμε παράσημα, ούτε θα μοιράσουμε γαλόνια, ούτε θα μοιράσουμε. Ούτε μισθοί θα υπάρχουν. Ούτε, λοιπόν, όποιος θέλει και όποιος έχει το κέφι να πολεμήσει, να έρθει εκεί. Ακριβώς. Πέστε μου τώρα, από την μέχρι σήμερα πείρα σας, από ό,τι συναντήσατε, από ό,τι περιστατικά είδατε, τι αντιλαμβάνεστε ότι είναι το κέφι από όψης θεολογικής? Το κέφι είναι μία νεοφανής πλάνη που πλανά. Λέγεται άλλοτε αίρεση, άλλοτε εμπόριο, άλλοτε με το επικάλυμα της θρησκείας για να αποφεύγει φορολογήσεις και άλλα και να έχει και άλλες οικονομικές διευκολύνσεις. Είναι ένα ολοκληρωτικό σύστημα με πολιτικές σκοπιμότητες, με παρεμβάσεις μέσα στην πολιτική, που θέλει να εγκαθιδρύσει της νέας εποχής μια παγκόσμια κυβέρνηση. Δηλαδή είναι μια νέα εποχήτικη οργάνωση με όλα τα χαρακτηριστικά της. Αλλάζει λοιπόν προσωπία. Αλλού εμφανίζεται σαν φιλοσοφικό σύστημα, όπως εδώ. Μέχρι και το 95, θυμάστε τον αγώνα που είχατε κάνει, ναι, είσαστε ή δεν είστε θρησκεία? Όχι, δεν είμαστε. Και μετά από 2-3 μήνες είμαστε θρησκεία για να έχουν. Πεντοκρατσία το δικηγόρο, ναι, εδώ πέρα. Για να μπορούν να βγάλουν και χρήματα στην Αμερική από την, το Πατριαρχείο τους, που είναι μια οργάνωση στην Αμερική, να δώσουν τα χρήματα που δίνουν συνήθως και να μην έχουν φορολόγηση όσοι έχουν εμπορικές επιχειρήσεις. Στην Ευρώπη έλεγαν ότι είναι θρησκεία. Πολύ προ το 95, σε εμάς έλεγαν ότι δεν είναι θρησκεία, αλλάζουν προσωπία, στην ουσία είναι μία οικονομοτεχνική εμπορική οργάνωση με σκοπιμότητα, εμπορικό κέρδος και σκοπιμότητες διαβρώσεως τους θεσμούς και στην πολιτική αποβλέπουν να εγκαθιδρύσουν κάποια κοσμοκρατορία όπως ακριβώς γνωρίζουμε, δηλαδή σε ένα μεσιανισμό. Είναι ένας μεσιανισμός, για να κάνουμε μια συνόψιση. Γι' αυτό, επειδή είναι μιας νέας εποχής, λοιπόν, θρησκευτική ή κοσμική ή οικονομική οργάνωση, έχει την αντίστροφη λεγόμενη ηθική της νέας εποχής. Δηλαδή, το μαύρο το κάνει άσπρο. Το καθημά ηθικών το θεωρεί ανήθικο αν δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της οργανώσεως. Ό,τι εξυπηρετεί την οργάνωση είναι το ηθικό. Ό,τι βλάπτει είναι το κακό. Και έχουν κανόνες, έχουν Ευαγγέλιο δικό τους. Το Ευαγγέλιο τους είναι οι διδασκαλίες του Λαφαγέτ Χάμπαρτ. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο τους, οι διδασκαλίες τους.
και ηθική του Χάρμπαρτ. Οπότε ηθική και Ευαγγέλιο και διδασκαλία της Εκκλησίας είναι ανύπαρκτα για αυτούς. Έχουν λοιπόν ανακατευθεί σε πολλά σκάνδαλα, σε πολλές απατές. Ο ίδιος Ραφαγέντρον Χάμπαρτ είχε καταδικαστεί στην Ευρώπη κατ' επανάληψη για απάτες φοβερές. Συμπράττουν με άλλες αιρέσεις όπως Χάρη Κρίσνα, όπως του Μουν, άλλος Μεσσίας αυτός, όπως με τους Ραηλικούς, τους Οφολόγους που λένε ότι έρχονται εξωγήινοι, αυτά τα παραμύθια που δημοσιεύουν και εφημερίδες. Και γενικά είναι μια πραγματικά ναζιστικής νοοτροπίας οργάνωση, η οποία έχει ένα ολοκληρωτικό σύστημα ελέγχου του κάθε προσώπου που είναι, μάλλον ατόμου, γιατί αποπροσωποποιείται αυτός που εντάσσεται σε μια αίρεση, δεν έχει ελευθερία εκφράσεως, δεν έχει ελευθερία λόγου. Μέσα στην οργάνωση αυτή του ΚΕΦΕ, προπαντός, όπως και σε άλλες οργανώσεις, ο άνθρωπος πάβει να λειτουργεί ως πρόσωπο. Αναστέλλονται ή καταργούνται οι λειτουργίες, οι προσωπικές, του προσώπου. Η νοτική, γνωστική λειτουργία. Ό,τι του πούν, αυτό μόνο. Και με μέτρα που εφαρμόζουν, περιορίζουν την δυνατότητα τη γνωστική του ανθρώπου. Μετά περιορίζεται η δυνατότητα του συναισθήματος. Τους υποβάλλουν αυτοί πώς θα χαίρονται και πώς θα ζουν. Διαλύουν οικογένειες, διαλύουν ανδρόγυνα. Μας είχατε παρουσιάσει εδώ συγκλονιστικά γεγονότα. Επιδρούν προπαντός στην βούληση, ώστε να έχουν πιονάκια κατευθυνόμενα. Οδηγούν σε μια πραξία, σε μια αδράνεια, σε μια άρνηση της δημιουργικότητας που είναι χάρισμα από τον Θεό στον άνθρωπο. Και γενικά οδηγούν τον άνθρωπο σε μια άλλη κοσμοθεωρία, νεοεποχήτικη μεσιανικής εποχής που είναι μια εκτρά πλάνη. Τον άνθρωπο τον βλέπουν λοιπόν σαν ρομπότ τον οποίο τον κατευθύνουν, και οι τεχνικές που χρησιμοποιούν και η εξάρτηση την οποία επιβάλλουν λειτουργεί πολύ αρνητικά στον άνθρωπο και ψυχικά και σωματικά. Μέχρι στιγμή πολλοί να οδηγούνται σε αυτοκτονία, να μην αντέχουν αυτές τις καταπιέσεις και αλωτριώσεις, ώστε στα συμβόλαια που υπογράφουν με τους προφήμους τους, όπως είχατε πει και εσείς, τους υποχρεώνουν να υπογράψουν ότι δεν θα γύρουν καμία αξίωση αν τυχόν αποθάνουν μέσα στις διδασκαλίες αυτές, ή αν τυχόν αυτοκτονήσουν, να μην έχουν οι διάδοχοι καμία αξίωση για αποζημίωση. Ούτε ο ίδιος αν φύγει από την οργάνωση δεν θα έχει καμία αξίωση για τα όσα θα έχει καταβάλει. Είναι εμπόριο, πληρώνουν δίδακτρα. Πληρώνουν κόστος μεγάλο στοιχίζει το να γίνουν μαθητές αυτής της σχολής. Αυτά σαν μία σύνοψη, σαν ένα πρόλογο, και μπορούσαμε να επεκταθούμε τώρα σε κάποιες λεπτομέρειες. Αλλά θα ήθελα να δούμε πάλι αυτή την κάρτα. Θέλω, αγαπητοί τηλεθεατές, είναι δυνατόν εμείς σαν Εκκλησία, όταν μας δίδεται η ευκαιρία που μας προσφέρει τηλετόρα και ο κύριος Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, είναι δυνατόν να αδρανήσουμε, να μην πιάσουμε την ευκαιρία αυτή και την αξιοποιήσουμε? Ορθόδοξο λοιπόν αντιγενετικό κίνημα. Αυτός ο αριθμός που είναι εκεί, παρακαλώ πάρτε μολύβι και γράψτε τον. Δεν είναι αριθμός τηλεφώνου, είναι αριθμός λογαριασμού στην Ιωνική Τράπεζα, και αυτός ο λογαριασμός είναι στο όνομα Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, προς το παρόν, ως ότου συγκεντρωθεί ένας αριθμός χρημάτων. Και ως πάλι τη νομική του πλευρά. Ναι, για να κάνουμε μια σύναξη, να υπογραφεί το καταστατικό. Βεβαίως. Και να δοθούν αρμοδιότητες και διαχειριστής χρημάτων. Σαφώς. Όπως είχατε πει με τον εισαγγελέα μας. Θα παραδώσω βάσει όλων των αποδείξεων της Ιωνικής Τραπέζης στην Επιτροπή. Θα ευχαριστήσω την Επιτροπή και θα τεθώ στην άκρη, στην εφεδρία. Θα ήθελα πάλι ένα λεπτό. Παρακαλώ, αγαπητοί τηλεθεατές, σημειώστε τον αριθμό λογαριασμού. Ιωνική Τράπεζα, αριθμός λογαριασμού 26 30 73 33. Πάρτε όλοι χαρτί και μολύβι, και αν εσείς δεν έχετε να δώσετε 100 δραχμές, 1000 δραχμές, εγώ λέω, τι δύσκολο είναι, δίνουν για εφημερίδες δεκάδες χιλιάρικα μερικοί και για περιοδικά το μήνα, για περιτά έξοδα. Δεν μπορούν να δώσουν, ας πούμε, έστω 1000, 2000, 3000 οικογένειες. Αν έχουμε εδώ στο Λεκανοπέδιο Αντικής και μόνο 4,5 εκατομμύρια, δηλαδή δεν μπορούν 2000 έστω οικογένειες, 3000 οικογένειες να δώσουν από 1000 δραχμές το μήνα.
Θα δώσουν λοιπόν οι οικογένειες αυτές ένα χιλιάρικο, θα έχουμε και για το ενίκιο και για τα φώτα και για τα λειτουργικά έξοδα, θα τυπώσουμε, έχετε και τυπογραφείο κύριε Γρηγόρη. Ναι, τυπώσουμε... όλα αυτά, κοιτάξτε, όλα αυτά γίνονται προσφορά, ναι. Θα είναι δική μας η προσφορά, ναι. Η προσφορά αυτή θα είναι δική μας. Εκείνο το και για θα πρέπει... τηλεοπτική κάλυψη. Κοιτάξτε να δείτε, καλά αυτά ξυπακούονται. Ναι. Αλλά όταν θα πάμε να υπογράψουμε, πατέρα Εμμανουήλ, ένα συμβόλαιο με κάποιους, ναι. Υποτίθεται ότι το συμβόλαιο αυτό θα έχει, δεν σου υπογράφει κανείς, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, ένα συμβόλαιο το οποίο θα είναι, όχι πέρα από αυτό θέλω να σας πω, πρέπει να είναι διαιτές το συμβόλαιο. Σωστό. Έτσι δεν είναι, υπάρχει κάποια ρήτρα. Ναι, ναι. Και θα υπογράψουν κάποιοι άνθρωποι. Μάλιστα. Ωραία. Χρειάζεται 3 ενίκια στην αρχή. Σωστό. Βασικό. Χρειάζεται το ρεύμα, χρειάζεται τα γραφεία, χρειάζεται 1-2 υπαλλήλους, οποίους θα τους πάρεις οπωσδήποτε γιατί πρέπει να γίνει το πρωί μέχρι το βράδυ, χρειάζεται τηλέφωνα, χρειάζεται υλικό, χρειάζεται τυπογραφικό, όλο υλικό. Εδώ όμως χρειάζεται και, να ξεκινήσεις και με ένα background, με μια εγγύηση, ότι θα μπορέσεις να πληρώσεις κάποιες υποχρεώσεις τουλάχιστον 6 μηνών, γιατί από εκεί και πέρα θα κληθεί. Ο πατήρ Εμμανουήλ Καλύβας, θα κληθεί ο Μιχαλόπουλος, θα κληθεί ο Ζαφυρακόπουλος, ο Ρίζος, και άλλοι 4-5 ας πούμε μπροστά, μάλιστα, για να πληρώνουν τα ενίκια. Ναι. Που θα είναι κλειστό. Που να τα βρούμε μόνοι μας. Που θα είναι κλειστό. Μακάρι να είχα. Γι' αυτό εγώ δεν παίρνω το ρίσκο και θέλω από εδώ να ευχαριστήσω. Ναι. Πάρα πολύ ευχαριστώ κάποιους οι οποίοι μου τηλεφωνούν και μου λένε ότι εμείς δίνουμε το σπίτι μας, άλλος στο Χαλάνδρι, άλλος στο Μεταξουργείο, άλλος... Δεν μας κάνε. Ευχαριστούμε για τις προσφορές. Το θέμα είναι ότι πρέπει να είναι στο κέντρο της Αθήνας. Και κέντρο της Αθήνας εννοώ τη Σταδίου, εννοώ ένα κομμάτι της Πανεπιστημίου, εννοώ την Ακαδημίας, εννοώ ένα μέρος το οποίο θα μπορούμε από εκεί να συγκεντρώνεται όλος ο κόσμος, κοντά στα λεωφορεία, να έρχεται ο κόσμος, να είναι ένα κέντρο της Αθήνας. Είναι άπειρες προσφορές. Ακούτε, πήραν από τη Μάντρα, δεν είναι το σπίτι μας. Αυτός ο απλός λαός Θεού. Αλλά εδώ σας λέω και πάλι υπάρχει και το πρακτικό μέρος, υπάρχει ένα ρίσκο. Αυτό το οποίο θα νοικιαστεί μέσα στη σταδίου στην Πανεπιστημίου, ένα μεγάλο γραφείο το οποίο θα μπορέσει να έχει μια αποθήκη για το υλικό αυτό, ακριβώς, χρειάζεται τουλάχιστον 200.000 ενίκιο. Χρειάζεται 600 μαζί με τα όλα τα που χρειάζεται τα ένα ποσό. Τρία πρώτα ενίκια. Ναι, πέρα από αυτό όμως, το ρίσκο ποιος θα το πάρει να υπογράψει ένα συμβόλαιο 2 ετών, πατέρα Εμμανουήλ. Με άγχος αν θα έχουμε. Βεβαίως. Το ρίσκο αυτό ποιος θα το πάρει εάν δεν υπάρχουν. Μακάρι. Το λέω από την καρδιά μου. Μακάρι να είχα χρήματα να τα πλήρωνα εγώ. Εμείς λέμε ότι προσφέρουμε τα τυπογραφικά, θα προσφέρουμε ό,τι μπορούμε, θα προσφέρουμε περισσότερα, θα προσφέρουμε ίσως από όσα μαζευτούν, θα προσφέρουμε και εμείς άλλα τόσα. Αλλά από εκεί και πέρα, σαν τηλετώρα, υπάρχουν κάποια ρίσκα τα οποία δεν μπορεί να τα αναλάβει κάποιος. Ένα διετέ συμβόλαιο στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο αν σπάσει αύριο το πρωί, θα πρέπει να πληρωθούν κάποια χρήματα. Γι' αυτό θα ήθελα ως εξής να μεθοδεύσουμε αυτό το θέμα. Μακάρι να βοηθήσουμε. Και δεν είναι τίποτα, ας πούμε. Θα ήθελα το εξής να γίνει. Όσοι μας ακούτε απόψε, σημειώσατε τον αριθμό λογαριασμού. Θα θέλαμε να στείλετε μία επιστολή που θα αποτελεί για μας εγγύηση. Θέλουμε να λάβουμε τουλάχιστον 1.000 επιστολές, οι οποίοι θα αποτείνουν εγγύηση ότι θα δώσουν 1.000 δραχμές σε κάθε οικογένεια. Από 1.000 οικογένειες. Μα δεν έχουμε εδώ στην Αθήνα, ας πούμε, έστω 10.000 οικογένειες. Έστω 1.000, έστω 2.000. Θέλουμε λοιπόν, κύριε Γρηγόρη, να μας στείλουν 1.000 επιστολές από 1.000 οικογένειες. Έχουν βληθεί παραπάνω από 1.000 άτομα. Ναι. Πατέρα Εμμανουήλ, έχουν βληθεί παραπάνω από 1.000 άτομα από το ΚΕΦΕ. Ναι. Όλοι αυτοί, αν θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Ένα χιλιάρικο το μήνα. Όσο το ξελασπώσουμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν. Και μετά, ας πούμε, δεν. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να γυρίσουμε στο. Πάλι θέλω να γράψουμε το νούμερο. Παρακαλώ, γράψτε την εικόνα. Παρακαλώ, γράψτε τον αριθμό λογαριασμού. Οπωσδήποτε να το γράψετε όλοι σας. Είτε έχετε δυνατότητα να βοηθήσετε, είτε όχι. Αν δεν έχετε εσείς, δώστε στην ενορία σας. Δώστε στον κύκλο σας, στους συγγενείς σας. Αριθμός λοιπόν λογαριασμού 2630. 7333 Ιωνική Τράπεζα. Ιωνική Τράπεζα, φτάνει. Είναι Ιωνική Τράπεζα. Ορθόδοξο αντιαιρετικό κίνημα. Φτάνει ναι. Αυτό, Ιωνική Τράπεζα. Ιωνική Τράπεζα. Και πιστεύω ότι όλοι μας θα τρέξουμε όσοι έχουν. Δεν υπάρχουν εφοπλιστές. Δεν υπάρχουν βιομηχανοί. Που έχουν χάσει και αυτή η παιδιά. Μέσα στις πώς δεν υπάρχουν. Ναι. Δεν υπάρχουν ενορίες που έχουν χρήματα. Έχουν πει όχι πιο μεγάλα από του Ιωάννη Μεταξά. Ναι. Οι εφοπλιστές και οι βιομηχανοί. Ναι. Πέστε μας για το ΚΕΦΕ. Λοιπόν,
Θα ήθελα πάλι να γυρίσω στην μεθόδευση και ξανά να πάλι θα τα πούμε, γιατί πρέπει να μπουν καλά στο μυαλό τους. Θέλουμε λοιπόν 1000 τουλάχιστον επιστολές που θα αποτελούν εγγύηση. Δεν θα τις έχετε. Ότι θα μας δίνουν έστω το μήνα 1000. Εγώ χαίρομαι την αισιοδοξία σας. Έστω 2000 επιστολές από 500 Πατέρα Μανουήλ, εγώ χαίρομαι την αισιοδοξία σας. Θα πετύχουμε και θα επιμείνουμε. Εγώ χαίρομαι την αισιοδοξία σας. Σκέφτηκα στο κάτω-κάτω, πάρουμε και ένα λαχείο. Λοιπόν, εγώ χαίρομαι την αισιοδοξία σας πάντως. Θα ευλογήσω ο Κύριος. Κάθε αρχή και δύσκολη. Να πάρουμε και ένα λαχείο. Να μας τύχει κάτι. Ναι, αλλά αγανακτεί και ο Κύριος μερικές φορές, βλέποντας την αδιαφορία. Θα επιμείνουμε εμείς και θα μας κάνει τη χαρά, Κύριος. Γιατί είναι αγαθός ο σκοπός. Και όπως ακριβώς είπαμε, είναι ένας σκοπός εκκλησιαστικός. Καθαρά εκκλησιαστικός. Που δεν αποκλεί κανένα, όπως η Εκκλησία ανοίγει τις αγκάλες της και δέχεται τους πάντες. Άσχετα αν είναι παράταξη ή τάδε θρησκευτική προσπάθεια. Όλες οι προσπάθειες μπορούν να αξιοποιηθούν εκκλησιαστικά. Εμείς εδώ απόψε δεν έπρεπε να κουβεντιάζουμε, εγώ δεν έπρεπε να κουβεντιάζουμε έναν κληρικό για αυτό το θέμα. Ναι. Θέμα μπορώ να πω και λεπτό θέμα, ότι ό,τι αφορά το οικονομικό είναι λεπτό θέμα. Έχει τόσα άλλα προβλήματα η νεολαία και τόσα άλλα προβλήματα τα οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Όλα αυτά τα θέματα, πατέρα Εμμανουήλ, πρέπει να τα έχει αναλάβει η Εκκλησία. Μάλιστα. Η Εκκλησία έχει τα μέσα, η Εκκλησία έχει το χρήμα, η Εκκλησία έχει... ενορίες 600. Πέρα αντίκη. Από αυτό έχει τους ανθρώπους που μπορεί να επιστρατεύσει, οι οργανώσεις έχουν τους ανθρώπους που μπορεί να επιστρατεύσουν, διότι εγώ έχω πει και έχω γίνει πικρός, ότι δεν μου φτάνουν εμένα ούτε οι κότσοι, ούτε οι μακριές φούστες, ούτε τα μουστακάκια. Δεν τα αποκλείω. Των οργανώσεων. Μα δεν τα αποκλείω, αλλά δεν μου φτάνουνε. Ακριβώς. Δεν μου φτάνουνε εμένα. Αλίμονο. Δεν μου φτάνουνε. Ναι. Διότι αν φροντίζω μόνο δι' εμένα. Και να γίνει δεν λέει. Μάλιστα δεν λέει και η γραφή. Ακριβώς. Ότι αν φέρεστε καλά σε αυτούς οι οποίοι σας φέρονται καλά, το ίδιο κάνουνε και οι ιδωλολάτρες. Και οι ιδωλολάτρες. Ναι, ναι. Εάν φέρετε, αγαπάτε τις αγαπώς, τελειώνει η ιστορία. Ακριβώς. Αυτό δεν το λέει. Λοιπόν. Αυτό είναι η ουσία. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα η Εκκλησία εμείς δεν έπρεπε καν να συζητάμε αυτά τα πράγματα. Είχε έναν Αντώνιο Αλεβιζόπλο τον οποίο είχε πετάξει η Εκκλησία. Τον οποίο είχε παραμερίσει η Εκκλησία. Δεν τον είχε αγκαλιάσει όσο πρέπει να τον αγκαλιάσει. Τον είχε αφήσει έκθετο. Και είχε και άλλους ανθρώπους και άλλους κληρικούς τους οποίους δεν βοήθησε. Δεν βοήθησε. Και έχει να κάνει τάγματα η Εκκλησία. Τάγματα. Τάγματα. Ακριβώς. Ορθόδοξα τάγματα. Και νέους και στις θεολογικές σχολές και στις. Στις σχολές των εκκλησιαστικές και ενορίες. Ακριβώς. Οι ενορίες. Πόσοι θεολόγοι είναι, πόσοι λοιπόν. Επιστήμονες, πόσοι κληρικοί. Και καθόμαστε είναι. Τώρα και συζητάμε για να κάνουν γράμματα, ενώ έχει η Εκκλησία τα μέσα. Έχει τα μέσα, ας πούμε. Έχει τα μέσα. Εμείς Εκκλησία είμαστε. Σαφώς έχει τα μέσα. Γι' αυτό, κοιτάξτε. Και γι' αυτό εγώ επιμένω και λέω και έχω γίνει ο κακός και με τους κληρικούς, διότι εσείς. Έχετε που φοράτε το ράσο την τεράστια ευθύνη απέναντι του έθνους. Σε αυτές τις ώρες που ο τόπος στενάζει από αρρώστια. Ο παπάς κράτησε πάντοτε. Ο παπάς και ο δάσκαλος μαζί θεριεύαν την αποσταμένη ελπίδα. Ακριβώς. Πατέρα Μανουήλ. Ναι, ναι. Εμείς Εκκλησία είμαστε όλοι. Και καλούμε, μια και η πρωτοβουλία ανελήφθη εκ μέρους σας και μια και έχετε και την τηλετώρα. Το τηλεοπτικό κανάλι θα γίνει και νομίζω και ραδιοφωνικό στη συνέχεια. Ναι. Οπότε θα έχουμε πλήρη κάλυψη. Γίνονται δοκιμές τώρα. Και πανελλαδική εμβέλεια μάλιστα με καλό σήμα. Εάν θελήσει ο Θεός, ναι. Εάν θελήσει επομένως, ο Θεός, ναι. Είναι η μοναδική ευκαιρία. Η Εκκλησία δεν έχει τηλεοπτικό κανάλι. Και το ραδιοφωνικό χωλαίνει σε πολλά σημεία. Επομένως, δεν βλέπουμε Εκκλησία είναι εκείνη και εμείς δεν είμαστε Εκκλησία. Όλοι είμαστε Εκκλησία. Και ο Θεός φωτίζει τους μεν, τους δε, τους δε. Και εκφράζουν τα χαρίσματά τους. Εδώ πλέον είναι η τηλετώρα που έχει αυτό το χάρισμα να ασχολείται με τους αγώνες αυτούς. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε να ατονίσει. Μακάρι. Εγώ περιμένω λοιπόν να σταλούν οι επιστολές, να έχουμε την εγγύηση σίγουρη ότι θα μας βοηθήσουν 1000 άνθρωποι. Με 1000 δραχμές ή έστω με 500 δραχμές, ώστε να ξεκινήσουμε. Εγώ χαίρομαι για την αισιοδοξία. Να δώσουμε την διεύθυνση τη τηλετώρα εδώ. Αυτό είναι επιστολές. Ηλία Ηλίου 15, νέο κόσμος. Νέος κόσμος. Μήπως θυμόμαστε τον κωδικό. Δεν θυμάμαι τον κωδικό. Ηλία Ηλίου 15. Νέος κόσμος. Νέος κόσμος. Ναι. Μπορεί να σε ένα κατάλογο εκεί που έχει τους κωδικούς να βρουν και τον κωδικό. Θα το βρουν, δεν υπάρχει. Ηλία Ηλίου λοιπόν 15, νέος κόσμος.
Ηλία, Ηλιού, 15 νέος κόσμος. Λοιπόν, όπως είπατε, να μιλήσουμε τώρα για το ΚΕΦΕ. Εν πρώτης, λοιπόν, το ΚΕΦΕ είναι μία πλάνη, μία νεοφανής λεγόμενη αίρεσης, η οποία χαρακτηρίζεται ως καταστροφική λατρεία. Λέγανε πως δεν είναι θρησκεία. Αυτό κατερρίφθη, είπαν τώρα ότι είναι η θρησκεία και των όπως, θρησκείων. Όπως απεδείχθη, ακριβώς, είναι η θρησκεία των θρησκείων. Θρησκεία, οικόνομο θρησκεία, που σκοπό της έχει τη διάβρωση των μιας κοινωνίας για να την αξιοποιήσει, για να παίρνει χρήματα. Ακόμα εισπράττει χρήματα και μέσα στις οργανώσεις της με προσωπική εργασία και με πώληση των προϊόντων της ορθολογίας και των βιβλίων της. Είναι πράγματι λοιπόν μια θρησκεία, είναι η θρησκεία του Μαμονά, όπως χαρακτηρίζει πολύ σοφά ο πατήρ Αντώνιος, χρησιμοποιώντας πηγές. Μέχρι ποια ώρα θα έχουμε για να δω πώς μπορούμε να επεκτείνουμε. Έχουμε αρκετή ώρα. Αρκετή ώρα. Λοιπόν, είναι μία θρησκεία λοιπόν του Μαμονά που λατρεύει το χρήμα. Ποιο είναι το σύνθημα? Να διαβάσω λοιπόν κάποιες γραμμές από τα βιβλία του πατρός Αντωνίου και από άλλες πηγές. Θρησκεία είναι και σύνθημα είναι το χρήμα. Σε αυτό πιστεύουν, αυτό λατρεύουν, γι' αυτό ζουν και γι' αυτό αγωνίζονται. Λοιπόν, λέει ένα σύνθημα της Σαϊντολογίας του Λαφαγέτ Ρον Χάμπαρτ. Λοιπόν, κάνε χρήματα, κάνε πιο πολλά χρήματα, κάνε τους άλλους να παράγουν, να κάνουν χρήματα. Αυτό είναι το έμβλημά τους. Λατρεύουν το Μαμονά, τον αντίχριστο Μαμονά, και πατούν επί πτωμάτων. Παίρνουν λοιπόν δίδακτρα και είναι μεγάλη τα ρήφα. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ, να αναφέρω πόσα δίδακτα παίρνουν σε κάθε συγκέντρωσή τους και σε κάθε διδασκαλία τους. Μετά, σαν θρησκεία αυτή η οργάνωση έχει εσωτερική αγορά, όπως είπαμε, να πωλήσει στους οπαδούς της που θέλει να τους αυξάνει, να αυξάνει τα κέρδη της. Και αυτοί να πουλήσουν βιβλία και να πάρουν χρήματα, όπως ακριβώς κάνουν και οι χιλιαστές, που είναι μια εταιρεία οικονομική, η σκοπιά και όχι θρησκεία. Τα ποσοστά μετά για τους προσελήτους είναι συγκεκριμένα και υπολογίστηκε ότι σε μια χρονιά ήταν κέρδη 346 εκατομμύρια δολάρια. Όπως αναφέρουμε, επίσημα στοιχεία. 346 εκατομμύρια δολάρια κέρδη μιας χρονιάς. Από τις 406 εκκλησίες σαϊντολογικές, που τις λένε εκκλησίες. Και όταν λοιπόν είπαν εδώ δεν είναι εκκλησία, ήταν πολύ μεγάλο ψέμα, το οποίο εψέξατε πάρα πολύ σωστά. Ότι είναι εκκλησία, αυτό το αποδεικνύουν οι ίδιοι, και μάλιστα και από την Αυστραλία κάποιος ιερέας σαϊντολόγος που κατηγορούσε εδώ τον πατέρα Αντώνιο Λεβιζόπλον, και είπε ότι εμείς έχουμε τόσες ενορίες, έχουμε ιερείς, έχουμε μυστήρια, έχουν δικό τους βάπτισμα, δικό τους γάμο, όλα αυτά όπως το είπατε και στις ομιλίες σας. Έχουν ολοκληρωτικό οικονομικό έλεγχο. Μην χάσουν τη λατρεία του θείου τους του Μαμονά. Κάνουν σεμινάρια λοιπόν διοικήσεως και επιχειρήσεων και επομένως η οικονομοθρησκεία τους είναι να διεισδύσει παντού, να πουλήσει τα δικά της προϊόντα και να ελέγχει ακόμα και πανεπιστήμια, να ελέγχει και χώρες ολόκληρες. Έχετε υπόψη σας ότι στην Αλβανία έχει κάνει διείσδυση, κάθε της διείσδυση σε αντολογία? Στην Αλβανία. Έχετε υπόψη σας ότι την Αλβανία, να βρω ακριβώς, στην Αλβανία πραγματικά κινδυνεύει όλη αυτή η χώρα να γίνει ένα προτεκτοράτο της αντολογίας. Πάρα πολύ μεγάλους κινδύνους και για την χώρα μας, και βλέπουμε, θα πει κανείς, γιατί είναι τόσο αρνητική αυτή η Αλβανία πάντοτε και στις δικές μας υποχωρήσεις απαιτούν περισσότερα και περισσότερα. Κατευθύνονται από τους αιαντολόγους. Έχουν επίσημες, δεν έχω πρόχειρο να βρω το Αλβανία, λοιπόν, ναι, εντάξει, να το βρούμε. Έχουν επίσημες δοσοληψίες η Αλβανία, σαϊντολογικό κράτος. Είναι ένα κεφάλαιο θαυμάσιο στις νεοφανείς αιρέσεις, καταστροφικές λατρείες του πατρός Αντωνίου Λεβιζοπούλου. Ναι.
η Αλβανία σαϊοντολογικό κράτος. Παρακαλώ να δείξουμε αυτό το βιβλίο. Σε αυτό λοιπόν περιέχεται ένα κεφάλαιο που μιλεί για την Αλβανία. Και εμείς τότε δεν εξηγούμε πώς γίνεται, δεν δέχονται τους μετροπολίτες τους Έλληνες, δεν δέχονται ιερείς, δεν αφήνουν να γίνουν σχολεία. Μήπως λοιπόν ο δάκτυλος των σαϊοντολόγων στην Αλβανία δρά τόσο καταληκτικά και μας έχει τελείως απομονώσει εμάς και εμείς καθόμαστε και σκούμεθα με κουνούπια. Μιλάμε στον αέρα, στο κάμα του Καραγκιόζη, στον Άβωνα 10 λόγια και τελειώσαμε. Και ποιος τα ακούει, και ποιος τα εφαρμόζει. Και εγκαταλείψαμε ολόκληρη την Βόρειο Ήπειρο, την ελληνικότατη, και την αφήσαμε στην διακριτική δραστηριότητα των σαϊοντολόγων. Και αναφέρει εδώ πάρα πολλά στοιχεία. Δημοσίευσε επίσημες από τον Ηνωμένο Βασίλειο 29 Δεκάτου 1992. Η χώρα λοιπόν του Αετού έγινε η χώρα σαϊοντολογίας και έχει πάρα πολλά στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνεται αυτή η δράση καταλυτική στην Αλβανία. Μήπως δεν έχουμε και εδώ στην Ελλάδα. Πάμε καλύτερα εμείς. Λοιπόν, είναι πραγματικά μια θρησκεία με ολοκληρωτικές αρχές, με ολοκληρωτική ιδεολογία, με φακέλωμα για το κάθε οπαδό της, φακέλωμα γιατί υπάρχουν και τα καρφιά. Βάζουν παρακολουθία ένα στον άλλο, μήπως τυχόν δεν εκφραστούν και δεν κινηθούν και δεν μιλήσουν σύμφωνα με τα συμφέροντα. Τα συμφέροντα της εντολογίας. Δηλαδή, το δόγμα της που είναι το εμπόριο, που είναι η διδασκαλία του Χάμπαρτ και η ηθική που είναι το συμφέρον της οργανώσεως που εξυπηρετείται και με εγκλήματα ακόμα. Μάλιστα. Και έχουν τα καρφώματα. Φακέλωμα λοιπόν το μελών με κωδικούς ειδικούς, όπως είχα το μιλήσει πολύ σοφά. Είναι λοιπόν εκκλησία, όχι εκκλησία, αλλά μια οικονομική επιχείρηση. Υπάρχουν πάρα πολλές αποδείξεις στα βιβλία του Πατρός Αντωνίου που αποδεικνύουν ότι είναι πραγματικά οικονομική επιχείρηση. Τα δύο αυτά βιβλία, ο Ναζισμός με άλλο πρόσωπο και Νεοφανείς Αιρέσεις, που περιέχει κεφάλαια για τη Σαϊοντολογία. Γιατί αλλάζει τώρα προσωπία? Τη μια εμφανίστηκε εδώ ως φιλοσοφία, τους είχατε περιλάβει, τους είχατε ας πούμε ταλαιπωρήσει επί 2-3 ώρες και δεν ομολογούσαν ότι είναι θρησκεία και μετά από λίγο είπαν ότι είμαστε θρησκεία των θρησκειών. Γιατί αλλάζουν προσωπία? Ανάλογα με το συμφέρον του μαμονά. Για να μην χάσουν χρήματα ή να γλιτώσουν χρήματα ή να εκμεταλλευτούν τις περιστάσεις. Είναι ένα πολύ αποκαλυπτικό κείμενο η έκθεση της Συνόδου που περιέχεται στο βιβλίο του Πατρός Αντωνίου «Ναζισμός με άλλο πρόσωπο». Αυτή η έκθεση πραγματικά είναι καταπληκτική, η οποία μας αποκαλύπτει όλη την απάτη, όλη την πλάνη των σαϊντολόγων. Έκθεση λοιπόν που έγινε προσφάτως και υπογράφεται από τον Μητροπολίτη Κομωτινής Μαρονίας, τον αγωνιστή Μητροπολίτη αυτό, τον κύριο Δαμασκηνό, το Δεκέμβριο του 1995. Σε αυτή την έκθεση λοιπόν πραγματικά αποκαλύπτεται το προσωπείο της αντολογίας, ότι είναι πραγματικά θρησκεία, ότι έχει σκοπό τα χρήματα, ότι χρησιμοποιεί μέσα ανέντιμα και όχι ηθικά, ότι έχει σχέσεις με οργανώσεις αντίχριστες. Αναφέρονται εδώ τα διάφορα άρθρα με τα οποία το καταστατικό τους αποδεικνύει ότι είναι μια μαφία και όχι μια θρησκεία. Ναι. Μια μαφία με οργανωτικό πνεύμα, με δομές ιεραρχικές οργανωτικές που φρύτει κανείς. Πουθενά, ούτε και η μαφία δεν έχει αυτή την διάρθρωση την οργανωτική. Και είδους στοιχεία τα οποία αποτελούν θρησκεία. Λέγει λοιπόν σε μια παράγραφο στο άρθρο 28. Ποιος εκλέγεται για το διοικητικό συμβούλιο και ποιος είναι και ο παδός μέσα στον χώρο αυτό. Καλός γνώστης των γραφών και εγγραμμένων προφορικών λόγων του Λαφαγέτ Ρον Χάμπαρτ, του Ευαγγελίου αυτού. Καλός γνώστης του συστήματος της ηθικής και δικαιοσύνης της Σαϊοντόλογη. Έχουν λοιπόν την ανεστραμμένη ηθική, την αντίστροφη ηθική της νέας εποχής, ηθικό ότι συμφέρει και το μεγαλύτερο έγκλημα και κάμουν, διαπράττουν εγκλήματα και το ότι ταλαιπωρούν τους ανθρώπους μέσα εκεί και τους κάμουν, τους αποπροσωποποιούν και εξοντώνουν και διαδολοφονίες πρόσωπα που είναι έξω από την οργάνωση, που έχουν φόβο ότι θα τους καταδώσουν, ότι θα τους βλάψουν. Μετά, τρίτον, αποδειδειγμένο βάση της δραστηριότητας του διοικητικό στέλεχος της Σαϊοντόλογη
Καλά, και μπορεί να είναι, λέει, ενήλικο άτομο. Αυτή λοιπόν η οργάνωση έχει παγκόσμια δικτύωση. Σαν την Αράχνη έχει πιάσει όλο τον κόσμο. Ανέφερα πριν 436 εκκλησίες μόνο τις αδειολογίες. Και δεν είναι κάτι το αθώο. Είναι εξαρτημένη απόλυτα από ξένα κέντρα αποφάσεων. Είναι εξαρτημένα λοιπόν από την από την εξής οργάνωση. Από τη μητέρα εκκλησία, η μητέρα τους εκκλησία είναι εκκλησία της Διεθνούς Σαϊαντολογίας, που είναι στην Καλιφόρνια. Εκκλησία Καλιφόρνια, ναι. Διεθνούς Σαϊαντολογίας. Από εκεί εξαρτώνται. Και η εκκλησία Διεθνούς Σαϊαντολογίας σχετίζεται με το θρησκευτικό τεχνολογικό κέντρο. Από αυτές τις οργανώσεις εξαρτάται μία άλλη οργάνωση, που είναι η οργάνωση των missions, των ιεραποστόλων τους, που έχουν ιεραποστόλοι, πώς θα εμπορευθούν, πώς θα πλουτίσουν, πώς θα βγάλουν χρήματα. Όχι πώς θα διδάξουν τον να γίνει άνθρωπος καλύτερος άνθρωπος. Είναι λοιπόν παγκόσμια οργάνωση. Μετά από αυτή την οργάνωση που είναι στην Καλιφόρνια, είναι η Διεθνή Σαϊαντολογική Αποστολή, η Μισιονάρη, και από αυτούς εξαρτάται το ΚΕΦΕ, δηλαδή μια αλυσίδα εξαρτήσεως που δένει όλο τον κόσμο. Είναι πραγματικά λοιπόν μια ψευτοθρησκεία που αλλάζει προσωπία, όπως μας αποκαλύπτει και η έκθεση θαυμάσια της Συνόδου που εμπεριέχεται στο βιβλίο του Πατέρα Αντωνίου. Μετά, έχει, όπως αναφέραμε, ολοκληρωτικές πολιτικές βλέψεις. Πού αποσκοπεί? Να ελέγχει την κυβέρνηση, τους υπουργούς, τους βουλευτές. Και έχουν πάρα πολλά μέσα και μεθόδους για να τους πιάνουν και να τους καθοδηγούν, να τους ελέγχουν. Υπάρχουν οδηγίες για την απόκτηση πολιτικής δυνάμεως. Πώς αποκτήσουν οι κύριοι αυτή πολιτική δύναμη? Υπάρχουν οι ομάδες. Οι ομάδες, οι συμμορίες οι λεγόμενες, τις οποίες χρησιμοποιούν ομάδες κρούσης που εξαπλώνονται και προλυαίνουν το έδαφος, ώστε να εξαπλωθεί η Σαϊαντολογία σαν πολιτικο-οικονομικό σύστημα που θα ελέγχει τον κόσμο και με τα φακελώματα και τις παρακολουθήσεις, ώστε να επιβάλλουν την υπερδικτακτορία. Έχουν βήματα επηρεασμού των υψηλών προσώπων, συγκεκριμένα. Ένα πρόγραμμα πιλότο, δηλαδή. Να δούμε κάποιες, μόνο επιγραμματικά, κάποιες έννοιες. Συγκεκριμένα. Έχουν λοιπόν ένα συγκεκριμένο πιλότο που λέει πώς θα επηρεάσετε πολιτικά πρόσωπα. Μάθημα που το μαθαίνουν αυτό λεξί. Να πληροφορηθείς, λέγει, για το πρόσωπο που μπορείς να κάνεις επίσκεψη. Να βρεις το τηλέφωνό του. Να ζητήσεις πληροφορίες για το πρόσωπό του, πώς θα τον πιάσεις. Να αναπτύξετε στρατηγική για την επίσκεψη που θα γίνει και με ένα πρόσωπο και με άλλους ανεντολόγους. Να κάνεις πρόβα για την τηλεφωνική συνδιάλεξη που θα κάνεις 1-2-3 φορές ώστε να πετύχεις την τηλεφωνική συνδιάλεξη. Κανόνισε ραντεβού με το πρόσωπο αυτό. Κάνε την επίσκεψη στο πρόσωπο αυτό σε θέτο χρόνο. Αν το πρόσωπο μας βοηθήσει κατά οποιονδήποτε τρόπο, τότε λαμβάνεις και 30 πόντους. Δηλαδή έχουν και βαθμολόγηση σε αυτές τις. Ένα πόντο εδώ, 3 πόντους εκεί, 5 εκεί, 30. Αν λέει πετύχεις και έχεις έτσι μια επαφή, κάτι θα βγάλει, σου λέγει. Επανάλαβε, λέει, τα βήματα 1-7 που αναφέραμε πάλι και πάλι και πάλι. Πιάσε τους κυβερνητικούς εκπροσώπους, τους βουλευτές μετά, με αυτή την δικτύωση, συγκεκριμένα να αναφέρουμε. Λάβε, λέγει, από το γραφείο μας αντίγραφο μιας έκκλησης. Γράψε μια επιστολή στο πρόσωπο αυτό. Φρόντισε να εγκριθεί η επιστολή σου από το ΚΕΦ, από την οργάνωση, για να σταλεί. Περίμενε 2 ημέρες αφού έστειλες την επιστολή. Κάνε πρόβες για το τηλεφώνημα που θα βγάλεις, ας πούμε, ώστε να σε ακούσει αυτός ο εκπρόσωπος, ας πούμε, είτε είναι υπουργός είτε είναι βουλευτής. Τηλεφώνησε στο γραφείο του Ομοσπονδιακού Βουλευτή Βαγραπίν στη Γερμανία. Εάν έφτασε η επιστολή σου, πότε και θα είναι δυνατή η ακρόαση, ότι θα έχεις και άλλα πρόσωπα. Εάν σου απαντήσει ότι δεν είναι ευκαιρία, να θυμώσεις ώστε να τον προκαταλάβεις. Δηλαδή τέτοιες λεπτομέρειες, τέτοιο σύστημα, και βλέπετε πιέζουν τα πρόσωπα, για να μην διαβάσω άλλες παραγράφους, ώστε πραγματικά δημιουργούν μια εξάρτηση, είναι ένα δίκτυο αράχνης
που αγκαλιάζει, ας πούμε, τα πολιτικά πρόσωπα και τα άλλα πρόσωπα για να τα επηρεάσει. Είναι φασιστικό σύστημα. Πλήρως φασιστικό σύστημα. Με δομές ολοκληρωτικού ελέγχου. Έχουν διακρίσεις δικαιωμάτων. Λένε ότι οι έντιμοι είναι αυτοί, οι οπαδοί τους. Ναι. Και από αυτούς όσοι είναι, που είπουν κάτι ή κάνουν κάτι που δεν συμφέρει την οργάνωση, γίνονται ανέντιμοι. Και έχουν δικαίωμα οι άλλοι να τους καρφώνουν. Να κάνουν δηλαδή οι φυστάμενοι και οποιοδήποτε, αν ξέρετε, αρχίες εκθέσεις που να κατηγορούν, ας πούμε, και τους επικεφαλείς, ώστε να λαμβάνουν μέτρα. Πατέρα Εμμανουήλ, όλα αυτά τα οποία είπατε τώρα και υπάρχουν σε όλα αυτά τα βιβλία και σε όλα τα οποία ξέρουμε, για όλα αυτά μάλλον καλύτερα. Ναι, ναι. Πικρό το ερώτημα, αλλά θα το θέσω. Ναι, ναι. Τι έχει κάνει η Εκκλησία? Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω την δυνατότητα να πω. Μονολακτικά μόνο θα πω ότι πρέπει η Εκκλησία να δραστηριοποιηθεί. Ας μην πω ότι δεν έχει κάνει. Ναι. Γιατί καταλαβαίνετε γιατί. Πονάει η ψυχή μου. Όταν έχουμε έναν αριθμό όλων αυτών των καταστάσεων. Και πολλά άλλα φοβερών καταστάσεων. Ναι, ναι. Έχουμε συνέχεια. Όλων αυτών των καταστάσεων. Επειδή ο χρόνος τελείωσε. Ναι. Και έχουμε πάρα πολλά ακόμα. Αντιμέτωποι αυτής της καταστάσεως, έχουμε μία αδράνεια. Ναι. Είναι ευκαιρία ότι η Εκκλησία με την τηλετόρα, ο Θεός. Καλά, ας αφήσουμε την τηλετόρα απ' έξω. Ναι. Η Εκκλησία τι κάνει? Η Εκκλησία έχει κατοπίσει αυτή τη στιγμή? Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι κατοπισμένη. Ούτε οι θεολόγοι. Ούτε οι ιερείς. Ούτε οι θεολόγοι. Εγώ, που ήμουνα και μέλος της αντιαιρετικής, εντεταλμένος του Μητροπολίτη του Δωροθέου, που το κοιμηθεί. Οφείλω να ομολογήσω ότι εάν δεν διάβαζα λέξη-λέξη, φράση-φράση τα βιβλία του Λεβιζόπουλου, και δεύτερη φορά, γιατί πού να τα αφομοιώσω τα στοιχεία αυτά, δεν θα μπορούσα να σας πω λέξη για τις σαϊντολογίες σήμερα. Ναι, είστε. Τώρα μου δώσετε 10 ώρες να σας μιλώ. Μελέτησα. Αυτό λέω. Λοιπόν, γνωρίζει ο κλήρος? Δεν γνωρίζει. Ούτε οι ιεροκήρυκες. Πλην εξαιρέσει ο Μητροπόλεων. Ο Βόλος, ναι, γνωρίζει. Ο Πειραιάς γνωρίζει. Δεν ξέρω ποιες άλλες Μητροπόλεις γνωρίζουν. Τον Καλαβρίτων πιστεύω γνωρίζει. Ίσως και Θεσσαλονίκης. Δεν γνωρίζω άλλες Μητροπόλεις. Αγνωρίζουν και οι ιεροκήρυκες ακόμα. Τι σημαίνει Κέφε. Και Φλωρίνης. Τι σημαίνει Κέφε, τι σημαίνει σαϊντολογία, τι σημαίνουν καταλυτικές λατρείες, τι σημαίνουν αιρέσεις, ποια η βλάβη εναντίον του προσώπου, πώς δρούν, ποιους έχουν κατασπαράξει οι λύκοι αυτοί, ποιους κινδυνεύουν να κατασπαράξουν ακόμα. Ποια είναι λοιπόν η ποιμαντική της Εκκλησίας? Να πούμε ένα νεκρό Ευαγγέλιο, ένα νεκρό λόγο. Εδώ κατασπαράζονται οι αδερφοί μας, οι νέοι. Πώς πήγαν μέσα σε Χάρη Κρίσνα, μέσα σε ξυπασμένους ψευτομεσίες γκουρούδες, και γύρισαν αγνώριστοι. Με πιάνουν στον δρόμο μερικές φορές μητέρες, αδέρφια, αδερφές, και μου λένε: πήγε κοπέλα, τη χάσαμε, πάει στα Ιμαλάια. Πάει εδώ, πάει στη Δανία. Μας τηλεφωνούν. Θα τρελαθούμε? Δεν προλαβαίνουν να κάνουν και προσευχή από τα τηλέφωνα και από τις ενοχλήσεις και από τον προβληματισμό. Δεν είμαστε όλοι να ασχολούμαστε με τα πάντα. Εγώ δεν είμαι ο ειδικός επί τούτο για τις αιρέσεις μόνο. Βέβαια, ο πατήρ Αντώνης Λευρός ήταν ο μοναδικός. 20 χρόνια είχε ασχοληθεί. Εγώ δεν ασχολήθηκα 20 χρόνια. Ασχολήθηκα επειδή πονάω τον τομέα που μου έδωσε η Εκκλησία και θέλω να δουλέψω. Και αν δεν ενημερωθείς, πώς θα δουλέψεις? Εάν δεν ξέρεις πώς εργάζονται αυτοί, η μέθοδος τους, η πρακτική τους, η θεωρία τους. Εμείς σταματάμε στη θεωρία και μένουμε στην απραξία. Η θεωρία... Αυτό είναι που με φοβίζει. Η θεωρία... Αυτό είναι που με φοβίζει. Η θεωρία... Αλλά με φοβίζει και ένα άλλο, ότι δεν ξέρουν οι περισσότεροι. Ούτε θεωρία. Ούτε θεωρία. Ούτε θεωρία. Τουλάχιστον η απραξία είναι μια κατάσταση, εντάξει. Αλλά δεν ξέρουν ούτε τη θεωρία. Ούτε θεωρία. Γι' αυτό να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Και να μας θα τη συνεχίσουμε, ναι. Αλλά το θέμα είναι πώς θα συγκινηθεί όμως αυτή τη στιγμή και η ζώσα εκκλησία, η υπάρχουσα εκκλησία. Εγώ να πιστεύω, πάρει κάποιες πρωτοβουλίες. Αγαπητοί μου Γρηγόρη, πιστεύω ότι η εκκλησία διότι, θα χαρεί. Ναι, πατέρα Μανουήλ, ακούστε να δείτε. Ναι. Εδώ δεν είμαστε εδώ εμείς. Τι λέτε τώρα, είναι εδώ, κάποιος άλλος σταθμός μπορεί να είναι εδώ, κάποιοι εσείς είσαστε εδώ πέρα. Πάει και η Θράκη όμως. Σωστό. Πάει και η Κρήτη. Ναι. Πάουν και τα νησά.
στην Κρήτη. Αυτοί εξαπλώνονται παντού. Διδάσκει καθηγητή στο Πανεπιστήμιο τον υπερβατικό διαλογισμό, εντός εισαγωγικών, διαβολισμό. Μάλιστα. Πώς αντιδράσαμε? Αυτό λέω. Τι κάνει εδώ η Εκκλησία? Πιστεύω θα είναι μια ευκαιρία αφυπνίσεως, ώστε να δουλέψουμε και στην θεωρία που έχουμε πάρα πολλά κενά. Τα βιβλία αυτά λοιπόν να δοθούν σε όλες τις ενορίες του Πατρός Αδωνίου. Μια σειρά 20-30 τουλάχιστον βιβλία του Πατρός Αδωνίου. Μετά, από τα βιβλία αυτά να πάρουν θεολόγοι. Εδώ, το κίνημα που θα γίνει. Να γίνει μια σύνοψη. Να αναλάβουν, ας πούμε, να γίνουν. Θα τα κάνουμε ωραία τα πράγματα. Και το πιστεύω θα ευλογήσει ο Κύριος. Διότι εάν αλλού υπάρχει αδράνεια σε κάποια γραφεία, τουλάχιστον ναι, αφού έχετε την τόλμη και την θεία έμπνευση, γιατί ο Θεός εργάζεται με πολλούς τρόπους. Είμαστε όλοι Εκκλησία. Εργαζόμαστε εκκλησιαστικά εδώ. Το Ευαγγέλιο κηρύττουμε. Και εσείς προπαντός το Ευαγγέλιο κηρύττετε με τις ωραίες ομιλίες και με τον αντιγενικό σας αγώνα. Επομένως, μην κάνουμε διάκριση εμείς και η Εκκλησία. Είμαστε όλοι Εκκλησία. Και ο Θεός επέλεξε εδώ τον χώρο αυτό να ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια. Και θα έχουμε την συνδρομή της Εκκλησίας. Τουλάχιστον δεν θα έχουμε, πιστεύω, των πόλεμων και των αποκλεισμών. Ναι, τουλάχιστον το πιστεύω αυτό. Οπότε θα έρθουν εδώ καθηγητές πανεπιστημίων και θα καλέσω εγώ προσωπικά και εσείς. Θα έρθουν θεολόγοι, λαϊκοί, να έρθουν και κληρικοί. Να έρθουν και άλλοι που έχουν πείρα στα θέματα αυτά. Να έρθουν όλων των θρησκευτικών παρατάξεων. Βέβαια, εδώ θα είμαστε χωρίς μπαϊράκια. Το μπαϊράκι μας είναι ο Χριστός, ο Σταυρός, το Ευαγγέλιο. Όλοι μας μπορούμε να συμφωνήσουμε. Μα υπάρχουν συνομοσπονδίες εργατικές, βιοτεχνικές, εμπορικές, που συμφωνούν και βρίσκουν μια γραμμή πορείας. Εμείς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σαν Ορθόδοξοι. Εγώ θέλω να πάψουμε πλέον να διακρινόμεθε σε εκκλησιαστικούς και μη εκκλησιαστικούς οργανωσιακούς, να καταργηθούν αυτά τα πράγματα. Και ειδού υπάρχει ευκαιρία εδώ. Εγώ δεν φιλοδοξώ να είμαι επικεφαλής καθόλου. Όχι. Να βρεθούν άλλα πρόσωπα που να αναλάβουν. Δεν έχω καμία φιλοδοξία διακρίσεως και να κάνω. Δεν μία φιλοδοξία το εδήλωσα, δεν έχω, έχω και εγώ άσουμε. Λοιπόν, δεν μπορούμε εμείς οι χριστιανοί. Τόσοι σύλλογοι, τόσοι χριστιανοί που, έχουν, που στέλνουν έντυπα, χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες έντυπα. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να συζητήσουμε, να βρούμε μια κοινή γραμμή? Εδώ υπάρχει τηλεόραση. Το γραπτό κείμενο, εντάξει, είναι πολύ ωραίο. Πάει στο σπίτι, πάει, το διαβάζει στο γραφείο του, η νοικοκυρά, ο νοικοκύρης, ο θεολόγος. Αλλά να δείξουμε και εικόνα. Να κάνουμε και ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Και να έχουμε πανελλαδική εμβέλεια. Χαίρομαι για την αισιοδοξία. Εγώ χαίρομαι για την αισιοδοξία σας. Χαίρομαι. Η Εκκλησία εδώ εκφράζεται. Πιστεύω δεν θα έχουμε πόλεμο από την επίσημη Εκκλησία. Γιατί να έχουμε πόλεμο? Όχι, δεν πιστεύω ότι θα έχουμε πόλεμο. Δεν νομίζω ότι θα. Και πιστεύω ότι. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε πόλεμο και δεν νομίζω ότι θα αποτολμηθεί και πόλεμο. Α πούμε, ότι θα καταγγελθεί. Ο όποιο, α πούμε, σκεφτεί να κάνει πόλεμο σε αυτή την προσπάθεια θα καταγγελθεί. Δεν ξεκινάμε με ατομικές φιλοδοξίες. Ναι. Δεν ξεκινάμε να κάνουμε ατομικό ή προσωποπαγές έργο. Καλούμε εδώ τους Μητροπολίτες. Εγώ θα πει σήμερα σε απλώς ιεροκήρυξ. Τι σημασία έχει? Και ο Θανάσος Διάκος είχε πότε στη διαταγά του και τον Ρογόν Ιωσήφ και άλλους Μητροπολίτες. Εγώ δεν μπαίνω μπροστά να κάνω πως κάτι θα είμαι εγώ. Ποτέ δεν επεδίωξα αξιώματα. Και ποτέ δεν έβαλα υποψηφιότητα για Μητροπολίτης. Και θα μπορούσα να είχα γίνει εδώ και 17 χρόνια Μητροπολίτης. Εμένα με καίει όχι το αξίωμα που και κοστίζει να φτιάξει στολές Μητροπολίτικες κλπ. Ας λείπουνε. Εμένα με καίει ένα πράγμα. Η Ελλάδα η Ελληνοορθόδοξη. Με καίνε οι ενορίες μας που έχουν ερημώσει από νεότητα. Με καίει η δράση των αιρέσεων που έχουν. Κάνουν αντεθνικό έργο, γκρεμίζουν, ροκανίζουν ορθοδοξία και γκρεμίζουν και το έθνος, γκρεμίζουν τις οικογένειες, κάνουν ερήπια τους ανθρώπους. Μπορούμε λοιπόν να κοιτάζουμε αξιώματα τη στιγμή που είναι, πρέπει να γίνει συναγερμός? Δεν απειλούμε κανένα, δεν θα δίνουμε κανένα εμείς, ούτε θα αφιονίσουμε κανένα που κάνουν αυτοί. Βάζουν και ναρκωτικά μέσα αυτές οι οργανώσεις, να τους αφιονίσουν, να τους φέρνουν σε παραδείσους. Εμείς ένα φιλοδοξούμε μόνο, να γίνουμε στρατιώτες, να μπουν όσοι άλλοι θέλουν μπροστά
και Μητροπολίτες και Ιεροκήρυκες και κλήρος και λαός και θεολόγοι και καθηγητές των επιστημίων, ώστε να ξέρουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι ένα ξέφραγο αμπέλι με αμεθόδευτο δίθεν αντιρρητικό αγώνα, με έλλειψη ενημερώσεως, με έλλειψη πρακτικής εφαρμογής αυτών, με έλλειψη το να φτάσουμε και στην τελευταία ενορία. Διότι ο πατήρ Αντώνιος έκανε θαυμάσιο έργο συγγραφικό, αλλά δεν βοηθήθηκε ώστε να φτάσει η συγγραφή αυτό που είπα, στην τελευταία ενορία. Το είπα ήδη. Στην τελευταία ενορία. Εγώ το είχα διαπιστώσει από καιρό, ας πούμε. Κάποτε πήγα και τσακωθήκαμε. Του λέω, δώσ' μου στοιχεία για τον προσελητισμό από νομικής πλευράς. Και επειδή ήταν στενοχωρημένος, δεν του επλήρωναν κατά τηλέφωνο. Εδώ και 10 χρόνια. Η εκκλησία, βέβαια. Δεν του πλήρωναν και τα τηλέφωνα ακόμα. Και δεν έκαμε τηλέφωνο. Και του λέω, δώσ' μου εμένα πάρα από το σπίτι μου. Λοιπόν, δεν βοηθήθηκε ώστε να συνοψίσει κάποια συγγραμμάτα. Ας το είπαμε, και να πει, λοιπόν, να πει. Όλες οι Μητροπόλεις να πάρουν αντίτυπα αντίστοιχα για τις ενορίες τους. Όλη τη σειρά του Πατουσαδονίου. Πρώτον. Δεύτερον. Τα επιτελεία, τα οποία πρέπει να οργανωθούν, για να μην κοροϊδευόμαστε, η Εκκλησία πρέπει να συγκροτήσει επιτελείο αντιαιρετικού αγώνος. Όχι με μετριότητες. Και όχι με ραχάτια. Πατέρα Μανουήλη, γιατί με προκαλείτε τώρα. Και όχι με ραχάτια, αγαπητοί. Γιατί με προκαλείτε. Δεν σας προκαλώ. Γιατί με προκαλείτε. Να σας πω ότι το να πάρει ο Μητροπολίτης αυτά τα βιβλία θα πρέπει φυσικά να κάτσει να τα διαβάσει, να διαβάσει και ο Πρωτοσύγκυρος και ο Ιεροκήρυκας και θα πρέπει να εξεχεθούν στην επαρχία τους, έτσι είναι. Σε κάθε ενορία. Μα κοστίζει αυτό. Κοστίζει αυτό, χρειάζεται μελέτη, ας πούμε. Αυτό κοστίζει διότι χρειάζεται μελέτη. Και, μελέτη χρειάζεται διότι εγώ, ο οποίος πλέον σας είπα, ας πούμε, τσακώνομαι. Ναι. Τσακώνομαι. Τσακώνομαι μαζί σας πλέον. Ναι. Πήγα εχθές, πήγα σε μοναστήρι, Κυριακή. Όχι, προχτές. Χτες μάλλον. Ναι. Πήγα σε μοναστήρι. Το οποίο, να σου πει, του συζήτησα, του λέω, σας παρακαλώ. Μοναστήρι χτισμένο το 1030. Έτσι. Του λέω του καλόγερου, ο οποίος με ξεναγούσε. Επί ποιο αυτοκράτορος έγινε και η απάντηση του καλόγερου ήτανε «Δεν γνωρίζω». Πάμε παρακάτω. Του λέω, έχετε τυπώσει κάτι, ένα βιβλίο, κάτι άλλο, έτσι να δω την εικόνα. Όχι. Γιατί? Είμαστε φτωχό μοναστήρι. Περάστε να σε κεράσουμε. Μένω λοιπόν να με κεράσουν πολυέλεοι, χαλιά πολυτελέστατα, πολυθρόνες πολυτελέστατες και ένας δίσκος ασημένιος με 10 ειδών πάστης απάνω. Που εγώ ήξερα ότι στα μοναστήρια βγάζουν ένα λουκουμάκι ένα και καφέ. Ένα καφέ. Ναι. Και λίγο ρακία. Και από εκεί και πέρα, ναι. Και πάλι δεν ιεροκατηγορώ, έτσι δεν ιεροκατηγορώ, να μην παραξηγούμε. Γιατί παραξηγούμε, ναι. Μου λένε τα λες, μα λέω και ο Απόστολος Παύλος, έλεγε να τα λέτε, ας πούμε. Ναι. Δροσάτη και αφράτη όλοι οι καλόγεροι, μεράσαμε τα ξωτά, και δεν είχαν την, φτιάξει, καθίσει, ναι. Να φτιάξουν την ιστορία του μοναστηριού. Ακριβώς. Και, εγώ ρωτώ και εκεί πηγαίνει ο δεσπότης, ναι, ναι. Και μένει ο δεσπότης και άλλοι δεσποτάδες που και μου λένε από διάφορες επαρχίες, γιατί εγώ γυρνάω τα μοναστήρια, ναι. Ότι δεν έχει έρθει ο δεσπότης εδώ. Έτσι. Ή σε χωριά δεν έχει πατήσει ο δεσπότης. Όταν πάρει ο Ίξ δεσπότης το βιβλίο του Αλεβιζόπουλου, το κάτσε να το μελετήσει. Ακριβώς. Αυτό δεν γίνεται. Ναι. Και στις ενορίες και έπειτα το επιτελείο της Εκκλησίας να κάνει απλούστευση, εκλαΐκευση. Τι τα θέλουμε τα συγγράμματα που κι εγώ δυσκολεύομαι να τα αφομοιώσω. Πέρα από αυτό σας λέω και πάλι, ναι. Χρειάζεται δουλειά και χρειάζεται έχει πλέον, έχει γίνει και το κληρικός, έχει γίνει ένας σκληρός δημόσιος υπάλληλος. Ναι. Δεν μπορεί Φερυπίν ο Άγιος Σπυρίδωνας στο Παγκράτη, πατέρα Εμμανουήλ, να έχει 6 παπάδες και να λειτουργεί μια φορά την εβδομάδα. Η λειτουργία είναι καθημερινή υπόθεση. Ακριβώς. Δεν είναι δημοσίου υπαλλήλου δουλειά. Είναι καθημερινή υπόθεση να λειτουργεί κάθε πρωί, ας πούμε. Και να λειτουργεί μια φορά την εβδομάδα, δύο φορές αν έχει γιορτή, ας πούμε. Ή και άλλες ενορίες. Ή δεν μπορώ να πηγαίνω στον ΟΤΕ, επειδή πηγαίνω προς τα πάνω αρκετές φορές, να βλέπω απέναντι από τον ΟΤΕ που είναι μια εκκλησία,
ποια είναι μια ωραία, ένα ωραίο κτίσμα, μια ωραία εκκλησία. Να βλέπω δύο, δύο παπάδες απ' έξω να έχουν πιάσει από τέσσερες καρέκλες και να πίνουν τον καφέ χωρίς ράσα, χωρίς τίποτα, ας πούμε, αντί να είναι μέσα και να κάτσουν να διαβάζουν αυτά. Αυτά έπρεπε να κάτσουν να διαβάζουν. Μάλιστα. Και μου λέτε ποιοι δεσποτάδες τώρα, δεν πρόκειται να καθίσουν. Ο πατέρας Αντώνης Ρεβιζόπουλος, εγώ τον παρακούσα μέχρι τις τελευταίες του ώρες. Δεν ήμουν ούτε από εκείνους που ανήκουν στους κύκλους ποτέ. Όλη η οικογένειά μου. Δεν είχε ποτέ, ας πούμε. Έχω αδελφή, καθηγήτρια, θεολόγο, ας πούμε, οτιδήποτε. Ο πατέρας μου, πέρα από ήταν δικαστικός, ασχολήθηκε πολύ με τα θεολογικά. Δεν ασχοληθήκαμε ποτέ με κύκλους. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε η αποστολική διακονία, ούτε η ζωή, ούτε ο σωτήρας, ούτε ο σταυρός, ούτε ο δεσμός, ούτε η φλόνα, ούτε η σπίδα, ούτε τίποτα. Εμάς μας ενδιαφέρει ο οικογενειακός και έτσι Χριστός, Ιησούς Χριστός και αυτός σταυρωμένος. Όλοι αυτοί δεν είναι. Εντάξει, και στην οικογένειά μου δεν είχαμε ούτε μουστακάκια, ούτε φούστες μακριές, ούτε κότσους. Πιστεύαμε όμως, πιστεύαμε και γαλουχήθηκα σε μεγάλους κοντά. Μάλιστα. Θα έχετε ακουστά για τον πατέρα. Βεβαίως. Τον Θεόκλητο Κοτσάκη. Τι εσήμαινε ο Κοτσάκης. Είχε σε δεσποτάδες μεγάλους, ας πούμε. Μάλιστα. Και ο Νίνο Κοζάνης, ο οποίος είναι άρρωστος, ήταν τότε στην Τρίπολη. Μάλιστα. Και ο Καλοκαιρινός στην Τρίπολη. Μάλιστα. Και άλλοι και άλλοι. Λοιπόν, εγώ δεν παλεύανε όμως. Ξέρετε. Μάλιστα. Ότι ανέβαινε κάθε Κυριακή κήρυγμα από ενορία σε ενορία, από χωριό σε χωριό, από πόλη σε πολιτεία. Δεν υπάρχει κανείς. Ρωτάω ανθρώπους τώρα σε επαρχίες και λέω, ο δεσπότης έρχεται εδώ. Δεν ξέρουμε, δεν τον έχουμε δει ποτέ. Μάλιστα. Είναι τρομακτικό αυτό το πράγμα. Θα ήθελα κάτι να συμπληρώσω. Τώρα συμμετέχετε και σε αυτή τη συζήτηση εσείς με τον Μιχαλόπουλο, γιατί είχα μπελά δηλαδή. Όχι, δεν πιστεύω. Αλλά εσείς ανήκετε στο νέο Αττική, έτσι. Στον Παντελεήμονα. Στον Παντελεήμονα. Πιστεύω ότι όλοι. Όχι, εμείς σας δημιουργήσω για μια ιστορία, γιατί εγώ. Και με τους κότσους. Καταλάβατε. Τι είναι, αδελφές μας είναι. Και με τα μουστακάκια, αδελφοί μας είναι. Όλες οι εκφράσεις της Ορθοδοξίας, με όποιες μορφές. Εμένα, πατέρα. Είναι στην Εκκλησία. Πατέρα Εμμανουήλ, ωραία, το, αυτό. Το έργο ναι, μας είναι. Αλλά εμένα δεν μου φτάνει. Δεν μου φτάνει εμένα, ναι. Δεν μου φτάνει εμένα, ναι. Μόνο το κερί στην Εκκλησία. Σωστό. Ναι. Ούτε ένας λόγος από τον Άβωνα. Ούτε μου φτάνει με κάποιον, ας πούμε, με το μουστακάκι θεολογίζοντα οργανωσιακό, όπου είμαστε μία φορά στο εξωτερικό και ήταν ένας παράλυτος στον δρόμο και πήγα να του δώσω δεν ξέρω 5 σέντς και του λέω δώσε και εσύ και μου λέει μα εδώ είμαστε στο εξωτερικό. Ναι. Εμένα δεν μου κάνει αυτές τις θεολογίες. Ναι. Ξεκομμένα πράγματα. Σωστό. Αλλά δεν αποκλείουμε κανένα. Όχι. Όχι. Όλοι μπορούν να ενταχθούν σε μια προσπάθεια καθαρώς εκκλησιαστική που εκφράζει την Εκκλησία και μακάρι. Και θέλω να σας πω αυτό που είπατε για τα τηλέφωνα. Λοιπόν, θέλω να σας πω, εγώ τον παρακολούσα τον πατέρα Ρεβιζόπουλο, πήγαινα σπίτι του συχνά, είχε πάθει μια φοβία τελευταία βέβαια, ότι τον παρακολουθούν, ότι τα τηλέφωνα, το ένα, το άλλο, λίγο καιρό πριν πεθάνει, ας πούμε. Ναι. Τον έφερα εδώ σε 2-3 εκπομπές, τόσο εγώ όσο και η εξαίρετη συνάδελφος, η κυρία Ελένη Ζαμαρία. Του επήρε μια συνέντευξη πολύ μεγάλη, μιλήσανε, ξαναμιλήσανε, είχαμε πάει μάλιστα και στην που έγινε ένα πανορθόδοξο που είχε πάει η κυρία Ζαμαρία στη Μυτιλίνη. Στη Μυτιλίνη έγινε ένα πανορθόδοξο και εκεί πάλι. Μας. Όπου βλήθη από τις εφημερίδες και από όλες αυτές, από τις εφημερίδες οι οποίες δεν τολμάνε σήμερα, ναι, από την ελευθεροτυπία ακόμη δεν έχουν τολμήσει να δώσουν μια απάντηση. Τα μέσα ενημερώσεως. Λοιπόν, και τον παρακολουθούσα, ας πούμε. Αλλά ο άνθρωπος ήταν εγκαταλελειμμένος. Ναι. Γι' αυτό σας λέω φοβάμαι τα βήματα εγώ, τα επόμενα βήματα, γιατί τώρα μαζευτούμε τώρα και να το βρούμε, το φτιάξω εγώ. Το παίρνω εγώ το οίκημα. Το παίρνω εγώ το οίκημα, σας λέω, και πληρώνω εγώ. Μάλιστα. Και τα φώτα και τα τηλέφωνα και με όσα έχουμε μαζεύει πληρώνουμε και τα τρία ενίκια. Τα μετέπειτα που λέει και ο Καραγκιόζης, σπασμένα, ποιος θα πληρώνει. Το συμβόλαιο ποιος το υπογράφει των 2 ετών, ναι, με τη ρήτρα ότι είτε είσαι είτε δεν είσαι θα πληρώνεις 300.250-150. Ναι. Πιστεύω γι' αυτό ότι είμαι επιφυλακτικός, με νιώθετε. Ναι, ναι. Εφόσον υπάρχει η βούλησης, η ανυποχώρητη, να πραγματοποιηθεί αυτό το έργο, είμαι σίγουρος ότι ο Θεός θα μας αφήσει. Μακάρι. Γιατί αλλού μπορεί να μην υπάρχει βούλησης, σε άλλους χώρους. Εννοείται. Μπορεί να μην υπάρχει βούληση. Ή μπορεί να υπάρχει ένα βραχυκύκλωμα έξω, δεν μπορεί να μην το καταλαβαίνουν και να αλληλοτρόγονται. Εγώ σας είπα ότι είστε πάρα πολύ αισιόδοξος. Εγώ χαίρομαι. Είμαι και θα είμαι. Εγώ χαίρομαι αυτή την αισιοδοξία σας.
Εν πάση περιπτώσει, βαδίσαμε πράγμα προς το τέλος. Και θα ήθελα να μου δώσετε την άδειά σας και στη δική μου εκπομπή της Τετάρτης να αναφερθώ πάλι σε αυτή την προσπάθεια. Να πείτε, βεβαίως, ο αγώνας είναι κοινός. Εγώ σας είπα και πάλι, δεν το εδήλωσα, το εδήλωσα και στους συνεργάτες που ξεκινήσαμε, ότι εγώ δεν ανακατεύομαι πλέον σε αυτήν την υπόθεση. Δεν θα ανακατευθώ πέραν όταν την παραδώσω πλέον, διότι έχω άλλες ασχολίες, έχω άλλα καθήκοντα, θα είμαι ένας στρατιώτης, μαχητής, ο οποίος θα παίρνω ας πούμε το σπαθί όταν χρειάζεται να πολεμήσω. Μας. Από εκεί και πέρα καμία, δεν θέλω, δεν πάσχω, δεν έπασχα ποτέ στη ζωή μου ούτε για αξιώματα ούτε για άλλες καταστάσεις. Το ίδιο και εγώ, δεν έχω κάποιες φιλοδοξίες. Θα επιθυμούσα λοιπόν να υπενθυμίσω και πάλι ότι καλούμε την συμπαράσταση των θεολόγων, καθηγητών πανεπιστημίου, των ιεροκηρύκων, των θεολόγων των σχολείων, γυμνασίων, των διδασκάλων των εκκλησιαστικών σχολών. Εγώ θα επιθυμούσα να τους πω πρώτα ναι. να πάρουν να διαβάσουν, να δούνε τον κίνδυνο. Ακριβώς. Εδώ είναι ο κίνδυνος. Και αφού το διαβάσουν θα πάρουν μόνοι τους πλέον την απόφαση, πατέρα Μανουέλ. Ναι. Θα πάρουν μόνοι τους την απόφαση όταν δουν τι είναι ακριβώς. Το έχουν πάρει το θέμα ελαφρά την καρδία. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν έχουν καταλάβει τι είναι η σαντιολογία, δεν έχουν καταλάβει τι είναι οι άλλες ιερέσεις, οι οποίες σαν μπλοκάμια σφίγγουν τον κορμό της Ελλάδος και δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Ας μας στείλουν λοιπόν όσοι μας ακούνε απόψε μια επιστολή με τρεις λέξεις ότι είναι σίγουροι οι πρόθεσής τους να μας βοηθήσουν κάθε μήνα έστω με 500 δραχμές. Έστω με 200 δραχμές κάθε μήνα. Είναι τόσο δύσκολο. Διαφορετικά, έχουμε να δώσουμε πολύ μεγάλο λόγο. Θα είμαστε αναπολόγοι τον όποιον του Θεού, διότι η πατρίδα μας δεινοπαθεί από τις αιρέσεις που καταστρέφουν και το έθνος και την κοινωνία και τις οικογένειες. Σας Μάλιστα. ευχαριστώ λοιπόν. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και άλλη φορά να μιλήσουμε μαζί. Βεβαίως θα μιλήσουμε. Βεβαίως έχετε βρει πνεύμα και είσαστε διαλλακτικός. Δεν μαλώνετε που λέτε. Δεν μαλώσαμε. Δεν μαλώσαμε. Φίλοι και φίλες, άλλη μια φύλακτη διάβαση έφτασε στο τέλος της. Απόψε καλεσμένος για το ΚΕΦΕ βέβαια συζήτηση, ο πατήρ Εμμανουήλ Καλύβας. Όπως σας είπα, ένας όρθιος κληρικός, ένας παπάς θυμάτωρά σου, ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται όχι μόνο για τις αιρέσεις, αγωνίζεται για όλα τα προβλήματα της Εκκλησίας, προβλήματα μεγάλα, προβλήματα που καίνε, χωρίς να λογαριάσει, και απόψε ομολογώ ότι τον έφερα σε πολλές στιγμές δύσκολες, αλλά του ετώνιζα πάντα ότι εγώ τα λέω, διότι ξέρετε το πείσμα των καλογύρων είναι μια δύσκολη υπόθεση και το πείσμα των δεσποτάδων είναι πολύ πιο χειρότερο από εκείνο των καλογύρων. Το ΚΕΦΕ, φίλοι και φίλες, είναι μια απειλή. Θα ακολουθήσουν εκπομπές με καλεσμένους θύματα, με καλεσμένους ανθρώπους οι οποίοι υπέφεραν, οι οποίοι μπήκαν στο σύστημα, με καλεσμένους οι οποίοι στελέχοι ακόμα, οι οποίοι είδαν την τροπή και είδαν την απάτη, με καλεσμένους που προσπάθησαν, πάλεψαν, αγωνίστηκαν και βγήκαν από αυτή τη χωματερή της λάσπης, που βγήκαν αυτή τη χωματερή της κοπριάς, που βγήκαν από αυτόν τον υπόνομο, το διεραγέντα υπόνομο που λέγεται ΚΕΦΕ. Αλλά πριν από αυτά, εντός θα ανακοινωθεί ίσως αύριο το πρωί, θα ξαναπροβάλλουμε την ταινία, τη μαγνητοσκόπηση που είχαμε κάνει τότε, που την προβάλαμε εδώ, τη συνέντευξη που είχε δώσει ο πολλής Ηλίας Γρατσίας, τότε ακριβώς που τον πιέζαμε να μας ομολογήσει εάν η σαντιολογία ήταν θρησκεία, και αυτός επέμενε ότι το ΚΕΦΕ και η σαντιολογία είναι ένα φιλοσοφικό σύστημα. Θα αρχίσουμε από εκεί, από το μεγάλο ψέμα, από τη μεγάλη άρνηση, από το μεγάλο σκοπό της απάτης, διότι οι άνθρωποι δεν κάνουν τίποτα άλλο στην Πατησίων 200 που έχει έδρα το ΚΕΦΕ, να είναι μια απατηλή σύναξης, να είναι ένα κέντρο απατεώνων, ένα κέντρο εναντίον της Ελλάδος, ένα κέντρο, όπως είπε και ο εισαγγελέας Ιωάννης Αγγελής, αυτός ο εισαγγελέας, ο εμπνεσμένος
και θαραλέως δικαστικός λειτουργός, ότι είναι μια οργάνωση επικίνδυνη για τον τόπο, επικίνδυνη για την ιστορία μας και επικίνδυνη για την Ελλάδα. Παραμένει βέβαια ο υπουργός, ο φίλος μου υπουργός δημοσίας τάξεως, ο δημοσιογράφος, ο κύριος Γεώργιος Ρωμαίος, να μας πει τι έχει κάνει για το όργανο της ΕΕΠ, όπου πληρώθηκε για να δώσει το φάκελο του Αντωνίου Αλευζοπούλου. Να μας πει ο αρχηγός της αστυνομίας γιατί διαλύθηκε το αρμόδιο τμήμα στην αστυνομική διεύθυνση Αθηνών, το οποίο παρακολουθούσε αιρέσεις, και φυσικά να μας πούν όλοι οι άλλοι οι οποίοι βγαίνανε μέσα από τις σελίδες και βγήκανε μέσα από τις σελίδες του εισαγγελέα Ιωάννη Αγγελή και του πορισματός του, να μας πούν τι έχουν να πούν για όσα τους κέφε τους καταμαρτυρεί. Όσο δε για τους συναδέλφους δημοσιογράφους οι οποίοι κάνουν τις πάπιες, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά είναι εκτεθειμένοι, διότι το κέφε για πολλούς από αυτούς λέει ότι τους έδινε εντολή να γράφουν εγκληματικά άθρα. Και φυσικά αυτές οι εντολές για εγκληματικά άθρα δεν νομίζω να ήταν χωρίς χρησίον. Για να τελειώνουμε. Το ΚΕΦΕ είναι μία απάτη. Επαναλαμβάνω, είναι μία χωματερή αναθυμιάσεων, θανάτου, σαπροφήτων, διεραγέτος βόθρου. Και θα πολεμηθεί. Θα πολεμηθεί στις ρίζες του. Λοιπόν, μέσα σε αυτές τις ώρες που έρχονται, θα απολαύσετε, επαναλαμβάνω, τον Ηλία Γρατσία, όταν έλεγε ότι το ΚΕΦΕ είναι φιλοσοφικών κέντρων. Θα απολαύσετε το ψέμα σε όλη τη μεγαλοπρέπεια. Μέχρι που θα τα ξαναπούμε, σας εύχομαι ό,τι καλό και πολεμήστε και αντισταθείτε στην παρακμή. Γεια σας. Επειδή η Εκκλησία δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και επειδή η πολιτεία σε πολλές περιπτώσεις βοηθά με την σιωπή της και τη στάση της τους εχθρούς της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας, που σήμερα είναι οι αιρέσεις, αποφασίσαμε την δημιουργία του Ορθόδοξου Αντιαιρετικού Κινήματος. Εκδόσεις για το τι είναι η κάθε αίρεση. Αποστολή στελεχών του κινήματος σε όλη την Ελλάδα για ομιλίες και ενημέρωση. Συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες. Εξασφάλιση κτηρίου που θα στεγάσει τα γραφεία του κινήματος. Ορθόδοξε Έλληνα, ζητάμε την συμπαράστασή σου. Ιωνική Τράπεζα, Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, αριθμός λογαριασμού 26 30 73 33. Γεια σας φίλοι και φίλες. Άλλη μια φύλακτη διάβαση. Άλλη μια εκβαθέων εξομολόγηση. Τι άλλο, συνέχεια κέφε. Δεν πρόκειται, το έχω υποσχεθεί, να το αφήσω σε χλωρό κλαρί. Και όχι μόνο το κέφε, θα ακολουθήσουν και οι άλλες αιρέσεις, οι οποίες βασανίζουν τον τόπο και οι οποίες είναι μια μόνιμη απειλή, μια έντονη απειλή για την Ορθοδοξία. Φίλοι και φίλες, η καιρή είναι δύσκολη και θα επαναλάβω αυτό που λέω συχνά, ότι ο τόπος στενάζει από την αρρώστια. Πρέπει να υπάρξουν δυνάμεις για να αντισταθούν, δυνάμεις για να αντισταθούν, όπως έλεγε σοφά ο σημερινός πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπλος, αντισταθείτε στην παρακμή. Να το επαναλάβω και εγώ σήμερα, να αντισταθούν οι δυνάμεις αυτές στην παρακμή.
βαδίζουμε σε μία παρακμή. Μέθοδοι, τρόποι, δυνάμεις στρέφονται κατά της Εκκλησίας. Βέβαια η Εκκλησία του Χριστού δεν έχει ανάγκη. Δεν ταράζεται η Εκκλησία από οποιαδήποτε επίθεση. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις που ταράζουν όλους εκείνους, που θίγουν όλους εκείνους που πηγαίνουν στην Εκκλησία, όλους εκείνους που θέλουν να ανταποκριθούν στο έργο της Εκκλησίας, όλους εκείνους που νιώθουν ότι είναι ένα κομμάτι από τον λαό του Θεού. Μίλησα για το ΚΕΦΕ σε μια σειρά κάπου 15 εκπομπών. Απάντηση δεν πήρα από πουθενά. Πέρα από κάποιες 2-3 ευαίσθητες φωνές, οι οποίες αντέδρασαν σε όσα το ΚΕΦΕ μπορούσε να τους μπλέξει ή προσπαθούσε να τους μπλέξει, δεν πήρα απάντηση ούτε από την ΕΥΠ για τον κύριο αυτό υπάλληλο αξιωματούχο, δεν ξέρω τι είναι, ο οποίος πληρώθηκε για να δώσει τον φάκελο του αημίστου πατρός Αλευζοπούλου, ούτε από τα σχολεία, ούτε από κάποιους καθηγητές, ούτε από κάποιους δημοσιογράφους, οι οποίοι όπως έδειξαν τα πράγματα, όπως έδειξαν τα κείμενα του εισαγγελέα Ιωάννη Αγγελή, έπρεπε να έχουν συναλλαγή, μάλλον πρέπει να έχουν συναλλαγή με το ΚΕΦΕ, ούτε από όλους τους άλλους οι οποίοι εμπλέκονται, πολιτικούς, καθηγητές πανεπιστημίου, δημοσιογράφους, κοινωνιολόγους, οι οποίοι εμπλέκονται στους σκοπούς και στις επιδιώξεις του ΚΕΦΕ. Το ΚΕΦΕ, το φερόμενο ως Κέντρο Φιλοσοφικών Ερευνών Ελλάδος, κάθε άλλο παρά τέτοιο κέντρο είναι. Απεδείχθη ότι είναι μια θρησκεία των θρησκειών, όπως το ομολογεί πλέον το ίδιο, απεδείχθη όμως ότι είναι και μια μεγάλη απάτη. Μια απάτη από εκείνες που δυστυχώς με έχουν μείνει ατιμώρητες μέχρι σήμερα, και αν δεν υπήρχε η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα και αυτός ο σταθμός, όπως ομολογεί στην αρχή και στο τέλος το πόρισμα του εισαγγελέα Ιωάννη Αγγελή, δεν θα είχε γίνει τίποτα. Και αν δεν είχε τα κότσα και τη δύναμη και το στένος ο εισαγγελέας Ιωάννης Αγγελής να πάρει αυτή την πρωτοβουλία και να στραφεί εναντίον του, και αναμένεται βέβαια η διαλυσή του. Απόψε έχω την τιμή, την ξεχωριστή τιμή, θα έλεγα και την υπερηφάνεια της εκπομπής, να έχω κοντά μου έναν άξιο κληρικό, έναν όρθιο κληρικό, έναν ορθόδοξο κληρικό, επιμένω όσο και να φαίνεται σχήμα οξύμορο, έναν ορθόδοξο Έλληνα κληρικό. Γνωστό σας από άλλες εκπομπές, από μόνιμες εκπομπές που έχει εδώ και από αγώνες που έχει κάνει για την Ορθοδοξία. Είναι ο πατέρας Εμμανουήλ Καλύβας. Εγώ χαίρομαι όταν έχω απλούς εδώ, όπως θα έλεγε και ο λαός, και όπως λέει ο λαός, παπά. Λευτεριά, στα χώματά σου και πάντου σε κάθε βήμα. Ενωμένοι αγωνιστείτε, τη βορειώδη πύρο μιλείς μονείτε. Οι αιώνες της κλάβιας τη βασανίζουν, μα τη ψυχή της δεν λυγίζουν. Έλληνες ενωμένοι αγωνιστείτε, τη βορειώδη πύρο μιλείς μονείτε. Οι αιώνες της κλάβιας τη βασανίζουν, μα τη ψυχή της δεν λυγίζουν. Ήταν ο πόθος για τη
η πίστη αν θέλεις που μας κράτησε. Έχουμε κλείσει την Ελλάδα μέσα μας και νιώσαμε όλο το μεγαλείο, όπως λέει και ο Διονύσιος ο Σολωμός. Πολλοί έχουν μάθει τη γλώσσα. Όμως η γλώσσα στη διασπορά ιδιαίτερα έχει πάθει φθορά και τώρα ξαναρχίζουν να τη μαθαίνουν και έχουν τη δυνατότητα τώρα να τη μάθουν. Δεν μπορώ να ακούω πια τους ξένους να μιλάνε και τα δικά μας χώματα ξένοι να τα πατάνε. Γι' αυτό ετούτη τη στιγμή θα κάνω... Παράντα. Ήπειρος με τα φλουριά σου, με την άσπρη φορεσιά σου, πού τα έχεις τα παιδιά σου. Τα παιδιά μου τα